Αυτό που τραγουδάμε ώρες ώρες, αλλά κάνουμε και την ορχήστρα. Και τα όργανα, ναι, 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 ναι. Άντε να τραγουδάμε, νομίζω το δέχεται ο κόσμος. Χθες συνέλαβα έναν, γιατί ήμουν όργανο. Αρχίσαμε. Όπως καταλάβατε, ξεκίνησε το Φρέντο Κωνσταντίνο. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Έχει ένα ολόκληρο έξω. Χθες όταν έφευγα είχε καμιά 7 μπουφόρ. Κάποια στιγμή, ναι, γυρνώντας και εγώ από πανόραμα που σου είπα, κατεβαίνοντας, είχε αρκετό αεράκι και δροσούλα έντονη. Και τώρα το πρωί, το πρώτο άκουσμα που ξύπνησε το πρωί ήταν το θρόισμα των φίλων έξω από το δέντρο που υπάρχει έξω από το σπίτι μου. Ήταν κάποιοι φίλοι που θρόιζαν. Ναι. Τι κάνετε, ρε, καλά θροίζουμε εσύ. Ναι, έχει μια ψυχραιμία ωραία, ναι. Κωνσταντίνος Παπαδονολάκης. Κωνσταντίνος Τσίψιος, ακούτε Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ζωντανά εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ολοζώντανα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα με όλα τα νέα μας εδώ, τα αθλητικά μας, τα κοινωνικοπολιτικά μας. Αλλάξαν οι ρόλοι. Αρχίζω και αναγνωρίζω και εκτιμώ, είναι αυτό που λένε ότι όταν κάτι χάνεις τότε το εκτιμάς. Αρχίζω και εκτιμώ το συγκεκριμένο είδος καφέ. Ναι. Στη ζεστή του μορφή. Το νες δηλαδή. Ναι, το νες, ρε παιδί μου, ναι, το νες. Εγώ έκραζα το μεταξύ της προάλλες, ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι έκραζες? Το φραπέ. Ναι, και εγώ τον κράζω το φραπέ, ρε παιδί μου, αλλά ωραία. Η ζεστή του μορφή έτσι με τέτοιο καιρό, με πρωί, είναι ωραίος. Βαριόμουν να κάνω ελληνικό βασικά τώρα. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Αποθεώνω το διευθυντή μας για ένα γεγονός. Πριν 2-3 χρόνια. Ήταν... Κάτσε. Τι. Α, ναι. Τι ωραία, σαν... Πάει και όλο στο τζάκι σήμερα με τέτοιο καιρό. Δεν σου μυρίζει κάστανο, ναι, οπότε βάζει. Λουκάνικο πιο πολύ, μορφή και παντσέτα. Με κάστανο. Με κάστανο, ναι. Και σταφίδες. Μπράβο. Λοιπόν, τον αποθεώνω γιατί ένα μεσημέρι ήταν πριν 2-3 χρόνια που. Παρήγγειλε, ρε παιδί μου, καφέ εδώ στο στούντιο. Ναι. Και το έλεγε τώρα στον αέρα, ήρθε ο καφές, ξέρω εγώ, ελληνικός, λέει με κανέλα. Και λέω, τι ελληνικός με κανέλα, τι λέει, ρε. Με κανέλα. Ναι, και έρχομαι, λοιπόν, εγώ το βράδυ εκπομπή μετά, κάνω ένα ελληνικό και βλέπω στο ντουλάπι μέσα και την κανέλα. Και βάζω κανελίτσα πάνω στο ζεστό τον ελληνικό. Και έχει γίνει ένα πράγμα, φίλε. Και από άποψη αρώματος και από άποψη γεύσης, εκπληκτικό. Και σχεδόν το έχω καθιερώσει, όποτε το θυμάμαι. Τώρα δεν βρήκα κανέλα. Θα βάζα και στο νες κανέλα. Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι ωραία. Η κανέλα όπου τη βάλεις είναι ωραία. Σε γλυκά, σε φαγητά, στον κυμά, α πούμε, δεν βάζεις κανέλα. Όχι. Τι μαγειρεύεις. Πολίτης είσαι. Μαγειρεύεις. Πολίτης είσαι. Τι, φαντάρος είμαι. Μπράβο. Στην μπράβο. Ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ. Νόστιμο θα το χαρακτηρίζω. Αυτό είναι. Ναι, ρε φίλε, κανέλα είναι ωραία και κατεβάζει και το ζάχαρο παρεμπιπτόντως. Ναι. Για όσους διαβητικούς μας ακούνε, για όσα γλυκά αγόρια. Τι έβαλε. Σήμερα θέλω να βάλω τέτοια χαρούμενα τέτοια. Αυτό είναι χαρούμενο. Α. Αυτό είναι τέτοιο. Το άκουσα τις προάλλες αυτό. Θυμόμουν μόνο το ρεφρέν, αλλά έχει πολύ ωραίο τέτοιο, ρε παιδί μου, ανεβαστικό τραγούδι. Θυμάμαι. Ναι. Άλλη ιστορία τώρα. Άλλη ιστορία. Τι έγινε σήμερα. Ο γέροντας ήρθε με όρεξη. Γέροντα, εντάξει, έλειπε ο γέροντας. Ναι, έλειπε αφού ζει κιόλας. Αφού ζει, που λένε τι αποπέσιμο. Ναι. Πώς δεν έπαιζες μέσα, να είναι συνδυασμός. Εύκολα. Θυμάμαι τι ήθελα να θυμηθώ. Τι λέγαμε πριν το για τη Μαρινέλα. Όχι. Α, τώρα θα θυμηθώ. Ήμουνα 16-17 χρονών, δούλευα σε μια ταβέρνα. Έτσι, σερβιτοράκι, ρε παιδί μου, στα νιάτα μου. Η μαύρη βρασία. Και τότε υπήρχαν τα CD. Δεν είχε πολύ καιρό που είχαν βγει. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Και είχε ένα από αυτά τα τριπλά τα CD player. Ήταν επανάσταση τότε. Το που πατούσε το κουμπί και ακουγόταν και όλη η γειτονιά. Και είχα αναλάβει από τότε, 16 ονών, μεγάλος DJ από τότε, να βάζω μουσική, ρε παιδί μου, εγώ. Όχι να είμαι από πάνω και να βάζω, να κάνω τις επιλογές στα CD, ρε παιδί μου. Έγραφα και σε κανένα δισκάδικο κανένα CD. Και ήταν η ταβέρνα πολύ κουτουκέ. Ξέρεις τι είναι το κουτούκι. Ναι. Α, μην άγνωστες λέξεις από τώρα, σαν το τριχοκούκουνο και το προύφτερο. Το κουτούκι είναι, νομίζω, πολύ παραδοσιακό ταβερνάκι, έτσι. Ναι.
Ωραίο, ζεστό, με παλιά Θεσσαλονίκη μέσα, φωτογραφίες και τέτοια. Και ρε φίλε, είχα βάλει τραγούδια από ελληνικό κινηματογράφο, από Μέρι Λίντα, Χιώτη, κάτι παλιά ρεμπέτικα. Και μου άρεσαν πάρα πολύ. 16 όλων των ημέρων να μου αρέσουν τέτοια πράγματα και όμως μου άρεσαν πάρα πολύ. Το παράδοξο με αυτά τα τραγούδια, ξέρεις ποιο είναι, ότι... Ότι αρέσουν και στην νεολαία. Όχι, καλά, ποια νεολαία. Αρέσουν. Ότι δεν μου αρέσουν να τα ακούω μέσα στην ταινία, μπορώ να τα ακούσω έξω από την ταινία. Δηλαδή μπορεί να αλλάξουν και κανάλι εκείνη την ώρα. Έτσι. Μέχρι να τελειώσει. Ξέρεις γιατί, γιατί θες να δεις την ταινία εκείνη την ώρα, παιδί. Ναι, δεν θες να ακούσεις τώρα για 18η φορά ή να δεις τον μπαλέτο να χορεύει. Θα σου πω ένα κόλπο για να ακούσεις και το τραγούδι στην ταινία. Το έπαθα προχτές σε μια ελληνική ταινία. Για πες. Τραγουδούσε, ρε παιδί μου, η Καρέζη τώρα ήταν, η Ρένα Βλαχοπούλ νομίζω ήταν. Mm. Χόρευε, τραγουδούσε εκεί σε ένα ταβερνάκι και εκείνο και τ' άλλο. Έβλεπα φάτσες. Που δεν ήταν όμως πρωταγωνιστές. Δηλαδή κάπου πίσω σε ένα τραπεζάκι. Ναι, ναι, που τρώγανε. Ναι, που σε ένα καλά τραπεζάκι, τρώγανε. Ένας μυστήριος με γυαλιά που ήταν με την. Ναι, ναι. Ή τον πέμπτο στην ορχήστρα πίσω. Ναι. Αυτό. Και μ' άρεσε. Δηλαδή είχα κάτι να προσέξω, να δω πώς αντιδρούν, πώς κοιτάνε τον πρωταγωνιστή που χορεύει. Ήταν ωραίο. Ήταν γρήγορα, πιο γρήγορα από το συνηθισμένο. Με κάτι φάτσες ξύλινες, ρε παιδί, που δεν κουνιούνται και περιμένουν το σύνθημα για να χειροκροτήσουν. Τώρα που είπες. Ένα συγκεκριμένο όνομα. Ήθελα να σου πω ότι. Ρένα Βλαχοπούλου. Όχι. Ότι ο πατέρας μου. Και καλά σαν ανέκδοτο. Τα είχε παλιά με μια στάρ του ελληνικού κινηματογράφου. Θα πονέσει αυτό. Το βλέπω. Η οποία, ρε παιδί μου, ήταν μια χαρά, ήταν ωραία. Αλλά που και που έμπαινε στο ψυχιατρίο εδώ στη Σταυρούπολη. Ήταν η Τζένι Κρέιζι. Ήταν γαμάτο αυτό. Πραγματικά. 7 παραδέκα. Μπράβο, μπράβο. 7 παρά 10 πήγε και όλα. Όχι, όχι, εντάξει. Είμαι περίεργος να δω τώρα πόσους βαθμούς έχει έξω. 21, εντάξει. Χωρίς το κάσι με το κάσι. Χαχαχα. Έτσι. Θα συμπριζώσω λίγο να ανέβουμε. Κάτι με το κάσι είδα πάλι μετά την νύχη του ΠΑΟ χθες. Τι. Ένα. Έτσι, με τη λέξη κάσι μέσα, αλλά κάτι άλλο. Α. Ναι. Θα το βρούμε. Θα πούμε και τα αθλητικά μας, εννοείται, που οι ομάδες μας διέπρεψαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Επιτέλους, δύο διπλά με το ίδιο σκορ, 0-1 ο Άρης, 0-1 ο ΠΑΟΚ. Μπάλα είδαμε και από τους δύο. Ναι. Για άλλη μια φορά δικαιώνομαι. Για άλλη μια φορά που σήμερα θα κράξω πολλούς φίλους μου. Και μετά την εκπομπή, δηλαδή όλη τη μέρα σήμερα θα κράζω. Ναι. Δικαιώνομαι γιατί... Για τα νέα παιδιά θα πεις. Ή εγώ ξέρω πολύ μπάλα, ή αυτοί δεν ξέρουν καθόλου. Το δεύτερο. Ένα από τα δύο ισχύουν ή και τα δύο. Το δεύτερο. Όταν μιλάω πολλά χρόνια τώρα, είτε σε παιδιά μικρά που παίζουν μπαλίτσα, είτε σε φίλους μου, συνάδελφους προπονητές, μάνατζαρέους, ποδοσφαιριστές, φίλους, γονείς, συγγενείς, και τους λέω ότι δεν είναι μόνο η τεχνική, δεν είναι μόνο η ταχύτητα, δεν είναι μόνο η τακτική, δεν είναι μόνο το πάθος, δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, η καλή μέρα, η ατυχία. Δεν είναι μόνο. Στο ποδόσφαιρο, μεγάλο, σημαντικό ρόλο, να μην πω 50%, εντάξει, θα είναι υπερβολή να πω 50, θα πω όμως ένα 30 σίγουρα, είναι η ψυχολογία. Η ψυχολογία της ομάδας, η ψυχολογία του παίχτη, παίζει σημαντικό ρόλο. Όποιος ποδοσφαιριστής γυρίσει και μου πει ότι ξέρεις τι, όταν μπαίνω, λέει, στις 4 γραμμές τα ξεχνάω όλα. Άρα, δεν τα ξεχνάς. Τα παίρνεις μαζί σου, είτε είναι θετικό, είτε είναι αρνητικό, είτε έχεις μαλώσει με τη γυναίκα σου, είτε οτιδήποτε, το παίρνεις μαζί σου. Και θέλω να το συνδέσω αυτό λέγοντας ότι η απόφαση, η πρώτη, με το μείον 7 του ΠΑΟΚ, επηρέασε πάρα πολύ την ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν φταίει η τακτική του Φερέιρα, οι αλλαγές, αν παίζει ο Στόχα, αν δεν παίζει ο Στόχα, αν έλειπε ο Βιερίνια, ο Πέλκας. Η ομάδα είχε θέμα, φαινόταν. Ξεκίνησαν τα play-off με στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό και νόμιζε ότι παίζει ο Αχιλλέας Τριανδρίας μέσα. Ήταν ένα μάτσο χάλια. Ναι. Αυτό που είπε και ο Κόλκα χτες το βράδυ είναι σαν να τρώω, λέει, κάθε μέρα μπάμιες. Αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ. Και ξαφνικά γίνεται η απόφαση την Παρασκευή. Βγαίνει η απόφαση, παίρνει ο ΠΑΟΚ τους 7 βαθμούς, έχεις και το κίνητρο να σπάσει το αίτητο και μπαίνεις με μια ψυχολογία εντελώς διαφορετική. Και βλέπω το μάτς χθες, το πρώτο μισάωρο,
και είναι σαν να, σαν να έχει πάρει ο ΠΑΟΚ δύο double και παίζει με, με έναν αδιάφορο σου Ολυμπιακό. Αυτό είδα. Ναι. Όποιος τώρα ας έρθει και μου πει ότι ξαφνικά μέσα σε τρεις μέρες ο ΠΑΟΚ έγινε υπερομάδα. Ο ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να νικήσει τον Όφη στην Τούμπα, mm-hmm. τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να νικήσει τον Όφη, τον αδιάφορο Όφη. Εγώ δεν είναι ότι διαφωνώ με αυτό που λες, απλά έχω και μια άλλη διαφορετική οπτική. Είδες τον πάγκο, του ΠΑΟΚ, τους αναπληρωματικούς στα τελευταία λεπτά, που ήταν όλοι όρθιοι και δίναν οδηγίες. Τον Κρέσπο με τον καπελάκι που ήταν σαν οδοκαθαριστής με... Εγώ έπαθα πλάκα βλέποντας αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω. Υπάρχει και η άλλη οπτική που λέει ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, επειδή αφενός δεν έχει μάθει να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά αφετέρου όταν παίζει απελευθερωμένα. Χθες παίζανε οι παίχτες. Θα σου πω. Όταν δεν παίζει απελευθερωμένα. Όταν παίζει απελευθερωμένα και χωρίς άγχος. Γιατί εγώ ξαναλέω ότι χθες ο Ολυμπιακός είχε να χάσει περισσότερα από ότι ο ΠΑΟΚ. Φυσικά. Οπότε ο ΠΑΟΚ έπαιζε χωρίς άγχος σε μεγάλο βαθμό και έπαιζε και με αλλαγμένη ενδεκάδα. Είχε πολλές δικαιολογίες να χρησιμοποιήσει. Τότε μπορεί ο Μπελφερίρα νομίζω είναι ικανός σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και οι αλλαγές του και όλα του ήταν. Του πήγε πάρα πολύ καλό το παιχνίδι. Χτες ήταν καλός. Αλλά εγώ είδα φλόγα στους παίχτες μέσα. Ναι. Φλόγα στα. Δηλαδή το πρώτο. Για μένα η εικόνα ενός αγώνα είναι χαρακτηριστική το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο. Όταν βλέπω τάκλιν, όταν βλέπω μονομαχίες, όταν βλέπω. Ενέργεια, όρεξη, ρε παιδί μου. Ακόμα και από τον Μπίσεσβαρ, ας πούμε, έβλεπα ενέργειες. Εντάξει, άσχετο που δεν του βγαίνει. Άσχετο. Στα εκτελεστικά δεν ήταν καλός. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά στο πρώτο ημίχρονο μια φάση που πέρασε ανάμεσα από δύο και μπήκε μέσα στην περιοχή και έκανε ένα στραβό σουτ. Αυτό που έκανε, μπήκε ανάμεσα από τους δύο, ρε φίλε, είχα να το δω από τον Άγιαξ το μάτι. Εγώ σε αυτό που λέω, εγώ βεβαιώθηκα χθες ότι. Χθες βεβαιώθηκα ότι ο Αμπέλ Φερέιρα πρέπει να φύγει από τον ΠΑΟΚ, αν θέλει ο ΠΑΟΚ να ξαναπάρει πρωτάθλημα. Γιατί δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του. Εννοείται, η πίεση, ναι, δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του το πρέπει. Ταιριάζει πιο πολύ το να είναι το απόλυτα outsider και να πάει και να κλέψει. Ο Αμπέλ Φερέιρα είναι να πάει σε μια ομάδα η οποία. Στον Άρη, νομίζω ο Αμπέλ Φερέιρα θα έκανε παπάδες. Μπράβο. Στην Βαλένθια. Ναι, στην Μπράγκα. Με μικρότερο μπάτζετ. Στην ναι. Ιταλία, πια να σου πω τώρα. Στη Φιωρεντίνα. Μια ομάδα, ας πούμε, που την υπολογίζει να βγει 8η. Να στη βγάλει τέταρτη. Ναι. Αυτό. Και να πεις πω η Φιωρεντίνα βγήκε τέταρτη, ρε φίλο. Μπράβο τον προπονητή. Η Μπράγκα βγήκε τρίτη. Μετά από Πόρτο και Μπενφίκα βγήκε η Μπράγκα. Μπράβο. Αυτό. Δεν είναι για παραπάνω. Καλός χρυσός. Ναι, φάνηκε αυτό. Ναι, και από τις δηλώσεις μετά. Τώρα... Είναι δεύτερης ταχύτητας. Είναι αυτό που λέμε να μην έχει την πίεση του αποτελέσματος, της επιτυχίας. Να. Ό,τι πετυχαίνει να είναι κέρδο. Ξέρεις τι, ρε Φερέιρα, μια χαρά βγήκαν όλα. Αλλά δεν μπορεί να, να τον κράζουμε τώρα, ούτε να τον αποχαιρετούμε, ούτε τίποτα. Έτσι. Ίσα, σου λέω, έλα στον Άρη. Δεν μπορεί να βγαίνει, ρε Φερέιρα, και να λες μετά, ναι, μετά από νίκη με τον Ολυμπιακό και αυτά, ότι δεν μπορεί να λες ότι άμα δεν ήταν το ΚΑΣ και αυτά θα, ήμασταν, θα πέραμε το πρωτάθλημα. Άσε να το πούνε οι άλλοι. Εσύ μην το λες που έχει κάνει τα λάθη και είναι κραυγαλαία. Έστειλα ένα μήνυμα την Παρασκευή το μεσημέρι στο πέναλτι, στο Γιώργο. Το πίστευα πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Ήταν την Παρασκευή, δεν βγήκε απόφαση το πρωί, ναι. Ναι. Εγώ το έμαθα γύρω στις 1.30-2 ώρα το μεσημέρι, βέβαια, καμιά ώρα πριν την εκπομπή του Γιώργου. Ξέρεις τι ήταν το πρώτο πράγμα που ένιωσα? Ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική των playoff. Εκεί που έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Ψέματα. Έχασε το πρωτάθλημα κατά 50% στο μάτς του πρωτοαθλήματος στην Τούμπα. Ναι. Που ήταν κοντινά, ας το πούμε, σαν αγώνες, όχι ημερολογιακά, και στο πρώτο μάτς τον play-off στην Τούμπα. Και το λέω αυτό γιατί, αν δεν είχε βγει η απόφαση, πες ότι δεν είχε γίνει το μείον 7 και γινόταν πιο μετά από αυτά τα δύο μάτς, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα τα έπαιρνε αυτά τα δύο μάτς. Έστω ένα από τα δύο, έστω του πρωταθλήματος. Αν έπαιρνε το μάτς του πρωταθλήματος, θα ήταν εντελώς διαφορετική όλη η εικόνα. Ναι, ναι. Να μην το χαρακτηρίσω το μάτς. Ένα διαολεμένο μάτς, ρε παιδί μου, εκείνο. Μπράβο. Ναι, τόσο σα. Πάρτο, ρε φίλε, και μετά σε έτρωγε στην τιμωρία. Αν έπαιρνε το μάτς του πρωταθλήματος στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό και θα του σπάζει το αίτητο και θα ήσουν πάνω στη βαθμολογία. Και πολλά. Το για μένα όμως, χάθηκε εκεί το πρωτάθλημα. Το άλλο όμως που δεν σκεφτήκατε είναι ότι θέλω εγώ τώρα, θέλω την επόμενη αγωνιστική ΑΕΚ να κάνει γκέλα και να είσαι απόσταση βολής και να έρθω μέσα στην Τούμπα και να πάρω το διπλάκι. Φαντάζεσαι. Αχ. Είναι με δύο γκολ Φετφατζίδη. Φίλε,
Λατρεύω το ποδόσφαιρο για αυτές τις εναλλαγές που μας προσφέρει. Ναι, ναι. Είναι σαν να σου λέει. Δεν θα το πω στον αέρα, όχι. Κάτι που σκέφτηκα. Ναι, ναι. Δεν θα το πω. Συγκρατείς πολύ εύκολα. Ναι, τι γίνεται. Ήρθα σήμερα συγκρατημένος. Πέρασα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και ναι, είμαι. Στοιχηματικά δεν ήταν καλό. Δεν όλα τα άλλα ήταν καλά. Όποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει τα ζάρια. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και ναι, δηλαδή αυτό που μας προσφέρει το ποδόσφαιρο, σκέψου λίγο μέσα στη χρονιά, λίγο. Φέτος μόνο, ας γενικά στη ζωή μας. Ναι. Σκέψου τι μας προσέφερε φέτος το πρωτάθλημα. Εγώ πήρα πρωτάθλημα, πήρα Champions League πέρσι. Σκέψου δηλαδή, εγώ δεν θα ξεχάσω το ΠΑΟΚ Άρης. Δεν θα το ξεχάσω αυτό το μάτς ποτέ το 2-2. Τη χαρά μου, την εναλλαγή μου, την πίκρα μου μέχρι το 95, τη χαρά μου μετά, το ξέσπασμα, τους καυγάδες με τον κολλητό μου, τα μπινελίκια, τα μπλοκαρίσματα 2-3 μέρες και μετά τα έλα αδερφέ μου. Αυτές τις συγκινήσεις, μετά στο δεύτερο γύρο ξανά στο Χαριλάου, την τεσάρα, που τη λέτε τεσάρα, αλλά είναι 4-2, δεν είναι τεσάρα. Έτσι. Είναι τεσάρα, γιατί το 2 ναι. Το έκανες όταν εγώ έκλεινα τα μάτια και έπαιρνα ύπνο. Με τα ίδια γκολ που ναι. Σε νίκησα διαφορά ναι. Στα play-off 0-2, με τα ίδια γκολ διαφορά με νίκησε στο πρωτάθλημα. Ναι. 4-2. Ναι. Έτσι, δύο γκολ διαφορά είναι. Απλώς εσύ το λες, εμείς έλα μωρέ, κάναμε ένα διπλό στο Χαριλάο, εσείς σας ρίξαμε 4. 4 γκολ. 4-2 ρε φίλε ήρθε όμως. 4, έβαλα και 5 με Φατφατζίδη. Δηλαδή, άμα ερχόταν 6-5, ναι. Θα έλεγε πω όπω σου έριξα 6-6. Εξαρτάται πώ θα ερχόταν. Άμα ήταν 5-5 και το έκανα 6-5 στο 85, ναι. Άμα ήταν όμω 6-3 και έβαζε δηλαδή, 2 γκολ όταν κοιμόταν ο Θεό. Ναι, δηλαδή, σε 10 χρόνια, ναι. Θα εσύ θα λε ότι με νίκησε απλά 4-2. Ή θα θυμάσαι τη διακύμανση κιόλα. Α, 4. Θυμάμαι. Μα με κάτω τα χέρια. Τι να κάνουμε. Πρωί-πρωί, άντε. Οι συγκινήσεις λοιπόν, ας το αλλάξουμε. Το 4-1 με Γεωργιάδη και. Όχι με Γεωργιάδη, με. Με Σπάσιτς. Με Σταυρίδη, ρε παιδί μου. Το 4-1 ναι, ήταν, ωραία. Δεν ήταν τέτοιο. Τι δεν ήταν. Δεν λες. 4, δεν λες. 4-1 λέμε. Α, 4-1. Όπως λες, 1-4 με Χαριστέα τότε. 1-4 λες, δεν λες 4. Ποιος το θυμάται. Πώς το, εγώ το θυμάμαι. Δεν ξεχνιέται. Αυτές οι συγκινήσεις λοιπόν, δηλαδή αυτό που λέγαμε και πριν εκτός αέρα δεν χρειάζεται να μην το πούμε. Το ότι εσύ ο Αριανός μου έκοψε το αίτητο. Εσύ ναι. Μου το σταμάτησε εκεί στο 59, πόσο ήταν, 58. Εγώ σου κόψα το πρωτάθλημα και σου διώχνω και Φερέιρα, αλλά δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Πλάκα-πλάκα μου, έχεις κόψει 5 βαθμούς. 5 βαθμούς με έπαιρνε. Καλά, όχι. Ένα βαθμό πήρα. Όχι, ρε, φίλε, 5 βαθμοί είναι. Ακόμη και τους βαθμούς να μην έκοβα, εγώ διώχνω Φερέιρα. Γιατί από τη στιγμή ωραία. Που έχασες, άλλαξε ο Φερέιρα όλα τα πλάνα. Δεν μου λες, πες ότι μου έπαιρνες μια ισοπαλία στο Βικελίδης. Ναι. Είχες χάσει την Τούμπα. Ναι. Δηλαδή είχα εγώ 4 βαθμούς. Και πάλι στο παλαιό στο Βικελίδη θα ήταν πολύ τραύμα. Γιατί ήσουν πάνω στα άλογα. Θα ήμουν τραύμα. Ρε φίλε, θα ήμουν συν 4 τώρα. Ναι. Θα ήμουν συν 4. Δεν ναι. Σκέψου να ερχόταν ο Ολυμπιακός στην Τούμπα στο πρωτάθλημα και να ήμουν 3 βαθμούς επάνω. Ναι. Αυτό σου λέω. Εντελώς διαφορετικό λοιπόν. Και μου έκοψε λοιπόν εσύ το αίτητο. Και εγώ πάω και κόβω το αίτητο του Ολυμπιακού. Δηλαδή ένα ανακάτεμα, ένα περίεργο πράγμα. Όλες οι συγκινήσεις, αυτές οι αναλλαγές. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όσοι δικαιώνεται για άλλη μια φορά. Και αυτό που δεν λέτε, η μεγαλύτερη ικανοποίησή σας και δεν τη λέτε, είναι το, η τελευταία φάση εκεί πέρα η αμφισβητούμενη που έτσι να πονάει ακόμη περισσότερο. Αμφισβητούμενη, εντάξει. Όχι, εγώ λέω εύκολη ότι δεν ήταν, παιδί μου, ήταν 10 παραβάσεις έγιναν ναι, για αυτό, να. Πολύ αλλά... Ακόμα και στο Μπασχαλάκι που καπακώνει την μπάλα στη μικρή αυτό περιοχή. Είναι αυτό είναι φάουλ. Ναι. Από εκεί ξεκινάει. Μα και offside το άλλο δεν είναι καν offside. Δεν τον καλύπτει κανένα. Ποιο έβαλε το ψαριδάκι αυτό το. Ο Χασάν. Ο Χασάν. Πριν ακουμπήσει την μπάλα ο Πασχαλάκης που κάνει. Ναι. Κάνει και αυτός επιθετικό φάουλ στο όντο. Λέει για πέναλτι αυτός. Πώς πέναλτι, αφού ο άλλος καλύπτει, πάει να καλύψει την μπάλα και ο άλλος πέφτει από πίσω και τον σπρώχνει. Είναι αυτό που είπες, έγιναν 3 παραβάσεις. Έδωσε. Ναι. Και το offside. Για το offside έχω μια ένσταση για το offside. Γιατί η μπάλα χτυπάει, βγαίνει από παίκτη. Δεν έχει σημασία. Σημασία. Κάνει σου το άλλο προ τον παίχτη που πάει η μπάλα. Κάνει σου προ την δεν έχει σημασία αν βρίσκει. Όχι, μα είναι ο παίχτη όμω εκεί. Ναι, αλλά κάνει σουτ προς την εστία. Ωραία. Ωραία. Και... Χτυπάει μπάλα, αλλάζει τελείως κατεύθυνση μπάλα. Πηγαίνει προς τα πάνω, ρε παιδί μου, δεν ναι. Φεύγει τέτοιο. Αλλά πηγαίνει προς τον παίχτη όμως. Ναι, αλλά πηγαίνει. Δεν ο παίχτης στο δοκάρι δίπλα να πάει να την πάρει μετά. Ναι, πάει σε αυτόν επάνω. Ναι. Τελικά τι έδωσε ο διαιτητής. Έδωσε ο φάουλ ή offside. Ο offside γιατί έδειξε το πιέζι. Για μένα θα ήταν πιο σωστό να δίνει φάουλ. Φάουλ επιθετικό για μένα. Στον Πασχαλάκι. Γιατί έγινε πρώτο το φάουλ. Ναι, έτσι ακριβώς. Τι μέρα είναι σήμερα, κύριε Κώστα. Ναι. Λοιπόν. Κύριε Κώστα, λες και είσαι από την Κατερίνη. Πού είναι ο κύριε Κώστας, καιρό έχω να τον ακούσω. Τυχαία μπήκε μου. Ναι, γιατί οι γιορτές είναι. Λοιπόν.
Αυτοκτόνησε ο εγγονός του Elvis Presley. Αυτό εδώ το μεσαίο μετά μπορείς να τα αλλάξεις, γιατί με έχει πιάσει μια συχνοωρία τόση ώρα που βλέπω για το φίλτρο νερού. Πόση ώρα, αν νόμιζα την κοπέλα να αλλάξει. Όχι, ρε φίλε, συχνοωρία με έπιασε. Βλέπω τη βρύση εκεί να τρέχει συνέχεια. Θα την αλλάξουμε μετά. Λοιπόν, είναι η 195η μέρα του έτους. Ναι. Θες να γιορτάσουμε τη 200η μέρα την Παρασκευή που θα είναι. Να μην έρθουμε έκπληξη όμως. Ναι. Να περιμένω το τσαρός να ανοίξει μόνος. 195η μέρα λοιπόν του έτους, ανατολή ηλίου στις 6 και 12. Α, 6 και 11 πλέον. Δεν ήταν προχθές. 6 και 9 νομίζω ήταν. Παίζει να ήταν την Παρασκευή, 6 και 11 που διάβασα εγώ. Δις ηλίου στις 8 και 49 το απόγευμα. Ξανά θα πάμε στην Αμερική σήμερα. Είναι εθνική ημέρα της τηγανητής πατάτας. Στην Αμερική. Αυτοί τα τρώνε με milkshake, μωρό, όλα αυτά. Δεν... Κάτι, να πας τώρα να φας τηγανητή πατάτα με μπέργκερ. Milkshake φράουλα. Μπέργκερ, ξέρω εγώ τώρα και γαλατίλα. Αλλά έχουν ωραία μπεργκεριάτη. Θα μου πεις, εμείς τρώμε κακάο γάλα με μπουγάτσα αλμυρί. Αποθεώνω Δημήτρη Δανάξη. Για το ποστάρισμα που έκανε κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα, νομίζω, με το ποιο αλήτης ανακάλυψε το αυγό στα μπέργκερ. Ισχύει. Εγώ είμαι φαν. Αλήθεια. Ναι, εννοείται. Καλά, εσύ είσαι σε πολλά φαν. Εσύ... Συγγνώμη, θα πας σε καλό γκουρμέ εστιατόριο και... που έχει μπέργκερ, παιδί μου. Όχι τόσο γκουρμέ, δεν ξέρω, ναι. Να έχει μια. Ναι. Πες μου το ιδανικό μπέργκερ για σένα. Πες ότι έχεις ό,τι υλικά γουστάρεις. Ελεύθερο πάντρι. Το λέμε. Θα πάρω Ξανθάνα και. Ναι, και, ναι, και Σαντάνα, ναι. Και Κάρλο Σαντάνα. Ναι. Για πες, τι θα βάζεις μας. Θα έβαζα. Αρχικά θα είναι το μπέργκερ τέτοιο. Θα είναι. Όχι το ψωμάκι, το μπέργκερ. Το μπιφτέκι. Το μπιφτέκι. Ναι. Το μπιφτέκι θα είναι από μοσχαρίσιο. Εννοείται. Μην είναι γάτσο μπάνα, και εγώ γυρινό και τέτοια. Ναι, εντάξει. Στο μπέργκερ, έτσι. Γιατί ναι. Άμα φας μπιφτεκάρα έξω στη σχάρα, ωραίο. Εντάξει. Το μπασταρδεύεις λίγο με χοιρινό. Κόμπε μπιφ. Ωραία. Κόμπε μπιφ. Ναι. Θα έχει σίγουρα το αυγό που θες, θα το κόψεις, θα ανοίξει. Ναι. Εγώ δεν θα το βάζα. Δεν. Όχι. Δεν τρελαίνομαι για κασέρια από πάνω. Τα τσένταρ. Οποία. Τσένταρ, ναι. Που βάζουν κάποιοι γκούντα και τέτοια. Όχι, η γκούντα δεν το παρέχει πάρα πολύ. Ναι, ναι, θελιζόν, το κάνει. Τσένταρ, σίγουρα μια πολύ λεπτή φέτα ντομάτα. Ναι, πολύ λεπτή, ίσα ίσα ναι. Για την υγρασία. Σίγουρα το iceberg θέλω. Μου αρέσει το iceberg, δηλαδή το σε συνδυασμό με τα κρέατα. Όχι, λάχανο. Όχι, λάχανο, όχι, κάτι όχι, έτσι. Όχι, λάχανο. Ναι. Πιο πολύ σε λουκάνικο το λάχανο καρότο. Ναι, ωραίο. Τι άλλο. Κρεμμύδι. Μια φέτα πάλι. Μπράβο. Μια στρώση, μια λεπτή. Ψημένο κρεμμύδι. Ναι, όμως, ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Μπέικον. Έλα, ρε, δεν θα βάλει μπέικον. Ένα σταυρωτά, ένα ναι, και αυτό, ένα. Αυτό, όχι πολύ. Ναι, πάνω, ναι. Από, πάνω κάτω από το τέτοιο. Κάτω από το τσένταρ και ανάμεσα. Και ανάμεσα στο αυγό και στο, και στο τέτοιο. Καλά, εγώ δεν θα βάζω αυγό. Ναι. Και από σαλτσούλα τι να βάλουμε. Μία σως μανιταριών. Ναι. Πίκλες όχι. 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 Και εγώ. Σε σπιτικό μπέργκερ. Εγώ θα βάζα. Αντί για σως μανιταριών θα βάζα μια μπάρμπεκιου σως. Το γλυκίζει πολύ. Μια μπάρμπεκιου σως. Ναι. Και την εκδοχή μανιτάρι θα την έβαζα σε τηγανιτό, σε ψητό μανιτάρι. Ναι. Δηλαδή, ψωμάκι. Ναι. Σος. Μπάρμπεκιου ναι. Σος. Ναι. Την πιφτεκάρα μου. Το μπέικον. Ναι. Τσένταρ. Κρεμμύδι ντομάτα και μανιτάρι. Για μανιτάρι δεν θα ήθελα να μπαλαντέρ. Έτσι όπως τρως το μπέργκερ να έχει και ένα μικρό μπεργκεράκι λαχανικών με μανιτάρια. Όχι. Όχι, δεν είσαι φαν. Όχι. Δεν είσαι φαν. Πατατούλες δίπλα κάντρι. Με λιωμένο τσένταρ και λίγο μπέικον γανιτό. Μου αρέσει που ξεκινήσαμε λέμε το σαν σήμερα και έχουμε κάνει μια μπεργκεράρα οκταόροφη. Ναι, ναι, ναι. Και για από τώρα, τι θα πιείτε. Κοκακόλα. Μ' αρέσει που δεν είπες μπύρα. Όχι. Ρε, με αυτά θέλει ένα ψυκτικό ρε, ναι, να κάνεις και κάνε, την, ναι. Να ανανεωθείς. Αυτό, μια παγωμένη κοκακόλα, ναι. Να πονάνε τα δόντια σου ρε φίλε. Και σίγουρα... Σε ποτήρι, με παγάκια. Σε ποτήρι, με παγάκια ναι, 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 ναι. Και μια φετούλα λεμόνι μέσα. Ο Μερακλής. Ναι. Ναι. Καλαμάκι ή σκέτο. Όχι, έτσι, σκέτο, σκέτο. Να κατέβει παχιά. Εκτός αν είσαι σε μαγαζί με μπέργκερ και τέτοια. Χοντρό καλαμάκι. Το είπες σαν να είναι χοντρό μακαρόνι.
Το χοντρό το καλαμάκι που βάζουν στις γρανίτες. Ξέρεις τι, αυτό όμως που άμα πας σε κάποια γνωστή αλυσίδα που το παίρνεις και σε πλαστικό ρε παιδί μου και είναι και ένα τεράστιο σαν κουβάς. Και καλαμάκι εκεί πέρα. Εκείνο όμως εκείνη την αλυσίδα έχει πολύ νερό μέσα. Δεν πειράζει, είναι πολύ όμως. Το ίσως και που κάνει ένα ευρώ ξέρω εγώ. Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν καίγεσαι. Ναι. Ενώ την κοκακόλα στο σπίτι σου, ρε παιδί μου, καίγεσαι όταν την πίνεις. Ατρίδες όλη μέρα είναι εκεί πέρα. Ήταν το βράδυ, ήταν και το πρωί. Τι γίνεται, Ατρίδες. Χειρότερος από τον τζίπιο έχεις γίνει. Πρέπει να φοράει και τα διάρουχα. Ναι. Δεν κοιμήθηκε ο Ατρίδες. Όχι. Φαίνεται. Κυριακή Δευτέρα το παίρνουμε σε ρί με τον Γρηγόρη μαζί. Λοιπόν, αυτά με την Εθνική ημέρα τη γανιτής πατάτας. Ναι. Το τεντώσαμε λίγο. Α, από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Νομίζω απλά μας άρεσε και το. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γιορτάζουμε εδώ οι Ορθόδοξοι. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο έγινε ένας χαμός και στην Αθήνα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί σαν χτες ήταν η ημέρα που πέθανε ο Παΐσιος. Α, και στο μοναστήρι εκεί στη Σουρωτή είχε ουρές χιλιομέτρων για να προσκυνήσουν. Και μάλιστα οι οδηγοί ήταν να έχουν μαζί τους και ομπρέλες για τον ήλιο. Ναι. Γιατί πολύ ζέστηκε ο ήλιος και τουλάχιστον 3-4 ώρες αναμονή για να προσκυνήσουν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Γιορτάζουν οι... Οι Γαβριέλες. Ναι, Γαμπριέλα. Τσόντα με Γαμπριέλα. Σίγουρα θα έχει. Δεν πάει, έχει το μυαλό σου κατευθείαν. Στον Τανέι, αυτό το ύφασμα που βάζουμε πάνω ναι, όταν λέμε, υπάρχει μπάλωμα. Βάλε λίγο τσόντα ένα κομμάτι. Ναι, αυτό. Ή τσόντα ρε μου 5 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, είναι του μαρτύρου, του μάρτυρος Γολινθούχ. Φτύστο. Ο Σίου Στεφάνου του Σαβαΐτου. Σαβαΐτος. Ναι. Και της Οσίας Σάρας. Η Σάρα και η Μάρα που λέμε. Η Μάρα σήμερα, δεν γιορτάζει. Όχι, σήμερα είναι η Σάρα. Ω, φαντάσου να σε λένε Μάρα. Ούτε. Και να είσαι και δεύτερη και να μην γιορτάζει κιόλας. Η Σάρα και η Μάρα. Χρόνια πολλά να πούμε στο Γιασικεβίτσιο. Μπράβο. Ω, είστε σε τρομερή φόρμα. Λοιπόν, καθηγητίζω. Καθολική Εκκλησία. Πες να γιορτάζει. Ξέρεις γιατί είπα καθηγητής, ε. Δεν γιορτάζω. Ναι. Ξέρεις γιατί είπα καθηγητής. Γιατί θυμίσαι την κυρία καθηγητή. Όχι, με την τσόντα το σημείωσα πριν. Τι είναι αυτό, έχει κάνει κουταβάκι παλικτά. Τι είναι αυτό, γέλιο είναι. Θυμήθηκα μια συγκεκριμένη με Γκαμπριέλα και καθηγητές και τέτοια. Τες ακούω, καθηγητές. Πρέπει να είναι τέχνης και πολιτισμού αυτή η ταινία. Σίγουρα την είδες για τη σκηνοθεσία και για το μοντάζ. Για τη σκηνική παρουσία και για τα τραγούδια που έχει. Τα εφέ. Λοιπόν, στην Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Ανάκλητου. Να. Της Αγίας Κλέλιας. Α. Μου γιορτάζει η οποία είναι... Κλέλια η Ρενέση. Ναι. Είναι αδερφή του Αΐτου Ρενές. Λοιπόν. Είναι πρώην ενός φίλου σου. Αντώνη. Α, ναι. Λοιπόν, της Αγίας Κλέγιας, λοιπόν, προστάτρια των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη. Mm. Του Αγίου Ευγένιου. Ευγένιος. Ευγένιος Τριβιζάς. Ευγένιος. Άλλος. Τυχαία αναφορά με το, μετά το προηγούμενο. Ναι. Τριβιζά. Λοιπόν. Ευγένια γιορτάζει. Ευγένια Μανολίδου. Ναι. Είναι όμως το Ευγενείο ή είναι του ειδικού Ευγενείου, ξέρω εγώ, του μεγάλου μάρτυρος του Τάδε. Έλαντε. Του Μπάκινγχαμ. Είναι του Αγίου Σίλα. Α. Ναι. Σίλα. Σίλα. Τα Σίλα τα γιορτάζουν. Ναι, έχει πανηγυρίσει τα Σίλα. Και είναι και της... Α, πρέπει να πάμε στην καντίνα να μας κεράσουν. Ποια. Της Αγίας Θερέζας. Έκλεισε, δεν έκλεισε αυτό. Νομίζω είναι εκεί στο Fix Cup. Δεν έχει κλείσει. Όχι, δεν νομίζω. Α, ναι. Ναι, έχω καιρό να πάω προς τα εκεί, βέβαια. Με τις Αγίας Θερέζες λοιπόν, τον εκεί Άνδεων. Εκεί οι τιμές είναι φίξη ή κάνε. Φίξη είναι αφού, ναι. Γι' αυτό πήγε εκεί κιόλας, για να είναι φίξη οι τιμές. Γιατί όταν ήταν εκεί στο αεροδρόμιο, ανεβαίναν συνέχεια οι τιμές. Δεν είμαστε καλά, δεν πάμε καλά. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα ή να πάμε στο διάλειμμα και μετά. Ναι, πάμε ένα σύντομο διάλειμμα και ερχόμαστε. Κάτσε να μην πάμε, να μην τους στείλουμε τους ανθρώπους με τους τέτοιους. Ψάλμους. Ναι. Είναι. Μ' αρέσει που είπες θα βάλεις έτσι ζωηρά τραγούδια σήμερα και παίζουμε μισή ώρα εκκλησίες. Α, τι αυτό. Βεργίες. Πάμε για διάλειμμα. Πάμε. Α, ναι. Με αυτό θα μπεις μετά.
Έβαλα, με μετά τους ψάλτες βγούμε... έβαλα πρωτοψάλτη, κατάλαβες. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει καραντίνα. Αλήθεια. Ναι. Γιατί? Ε, που είχε ανέβει ναι, η ναι, 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 αυτό. Μένα μου θυμίζει Euro, όχι καλά, το 4, ναι, το 8. Ναι, που ναι, ήταν, ναι, 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 και αυτό εννοείται, αλλά το ναι. έχω συνδυάσει τώρα και με την καραντίνα κατευθείαν. Λοιπόν, τι λέγαμε, κάτι πριν. Πριν πάμε σε αυτό, τελευταίο επεισόδιο Κόκκινο Ποτάμι, εντωμεταξύ. Α, δεν ξέρω, δεν το είδα ούτε, δεν έχω δει ούτε λεπτό μισό. Αυτό, ναι, αυτό, μπράβο. Ούτε τρέιλερ δεν έχω δει. Χαίρομαι, γιατί... Δεν ξέρω. Ίσως δεν είμαι και πόντιος. Δεν ξέρω. Α, είναι με πόντιους, είναι. Ναι, 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 ναι. Όχι ότι έχω κάτι, ρε, αλλά δεν. Δεν μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Πάνε εκεί σε μια γωνία. Να, το εκεί στη γωνία. Κάνω στην τουαλέτα αυτό. Εδώ. Όχι, ρε. Και προχθές περνούσα κάτω από τη λέω αφού και λέω. Έχω μια φαβόρα εδώ πέρα στην πλάτη. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στα γεγονότα. Για πάμε. Το 1863, σαν σήμερα, υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γιώργος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα κτλ. 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 Το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Ο πολύ Λονδίνο έπεσε. Ναι. Α. Τι? Μετά το σαν σήμερα έχω κάτι πολύ σημαντικό. Ωραία. Εγώ να πω χρόνια πολλά σε έχουμε ένα φίλο Ευγένιο. Ο οποίος είναι και ράπερ. Να το. Είναι, και... είναι ράπερ και πουλάει τάπερ. Πρώτη φορά το ξανακούω. Ναι. Αυτό τα τέλειωσες. Ναι, αυτό θα είναι πολύ. Λοιπόν, ναι, να δώσουμε χαιρετίσματα στο Σταύρο που μας ακούει κλασικά μέσα από το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη δουλειά. Ναι. Και στη γυναίκα του, την αποκαλεί Οπα. Γυναίκα του. Όχι, η κοπέλα, του, όχι κοπέλα του πλέον. Α. Τι ηλικία είναι ο Σταύρος. Κάτσε να δω αν θα μου στείλει λεφτά στο IBAN και θα σου πω. Κάτσε την άλλη φορά 60 χρόνια δεν είναι. Είναι. Ποιο είναι. Δεν είναι, είναι. Όχι, ρε. Α, πνέος είναι. Ναι, ρε. Τσερικάσε. Λοιπόν, στη γυναίκα του, λοιπόν, τη σύζυγό του, τη Γεωργία, που ακούει από την κρυοπηγή, είδε η γυναίκα είναι διακοπές, ρε φίλε, και αυτός ο ήλωτας δουλεύει, ρε φίλε. Πάει να φέρει ψωμί στο σπίτι. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Εγώ τώρα όμως ανακάλυψα θέμα εκπομπής, γιατί μου θέλει και τραγούδι, λέει. Ναι, για πες, ποιο. Θέλει τραγούδι το, περίμενε. Σουλτάν Μερεμέτ, πώς το τι, τι? Όχι Σουλτάν Μερεμέτ. Το Sultans of Swings. Α, ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβε. Ποιο θέλει όμως. Ποιο θέλεις όμως. Και στείλει και το ποσό στο IBAN. Λοιπόν, από το Σταύρο, λοιπόν, αφιερωμένο στη Γεωργία με πολύ αγάπη. Α, τώρα το βάλω. Και όχι, εντάξει, σιγά, γράψτε τον. Δεν ανάγκη ότι επειδή το ζήτησε πρέπει να το κάνουμε. Αν και θέλω να τον αποθεώσω κιόλας στο Σταύρο, ο οποίος με έσωσε για ακόμα μία φορά στα θέματα τεχνολογίας, στα θέματα λάπτοπ κτλ. Με έχει σώσει πολλές φορές σε ρυθμίσεις, σε διαγραφή ιστορικών, ναι, σε ναι. πολλά πολλά πολλά. Και τον αποθεώνω, είναι ο προσωπικός μου hacker. Ξέρεις, τον αγαπώ πάρα πολύ. Σε αυτό που ρώτησε, ναι. το έχω βάλει και παίζει από πίσω. Αυτό είναι, αυτό σίγουρα το ξέρεις. Ναι. Είναι Dire Straits. Α, οι έτσι, Dire Straits, ναι. επειδή έχουν μια έφεση στο swing, κάνανε πολλές φορές μαθήματα και σεμινάρια για το swing. Ήτανε οι consultants of swing. Πάρτα, Σταύρο, πάρτα. Τα θέλες. Και υπάρχει κι άλλο με το δεύτερο τραγούδι από τις Dire Straits που είχαν πάει και ζητούσαν περιοχές της Πελοποννήσου με ψωρολεφτά, ρε παιδί μου. Δεν δίνανε δεκάρα και θέλανε να πάρουν περιοχές της Πελοποννήσου. Ζητούσαν τη Money for Nothing. Αυτά είναι τα δύο αγαπημένα μου λογοπαίγνια που έχω ακούσει που πούτα στο YouTube. Πρέπει να σε βρίζει. Όχι, όχι ακόμα. Και μόνο που βάλαμε Dire Straits, ενώ το κλίμα της εκπομπής είναι πιο γιούχου. Έτσι. Λοιπόν. Είναι τιμή του. Επίσης, το θέμα της εκπομπής που προκύπτει Γεωργία, από το Γιώργο. Αν ακούς, είσαι ηρωίδα. Γεωργία. Ναι, Γεωργία, είσαι ηρωίδα. Πρέπει να εκεί στην είσοδο του Αγγελοχωρίου πρέπει να στήσουμε μια πρωτομή. Πρωτομή σου. Αυτό ο Σταύρος, ο Γελίος. Έχει ένα celebrity. Αλήθεια. Football, έχει celebrity στο Αγγελοχώρι. Είναι το Αγγελοχώρι. Όχι, ευχαριστέα. Όχι. Celebrity, άμα πει ο Σταύρος. Πει. Σταύρο, ποιος είναι από το Αγγελοχώρι, celebrity ποδοσφαίρου. Σε celebrity δίθεν. Ναι. Πρέπει λοιπόν, Γεωργία, να κάνουμε μια ναι. πρωτομή σου εκεί πέρα που ανέχεσαι αυτό το πλάσμα. Το θέμα της εκπομπής λοιπόν είναι αυτοί οι νέοι που είναι μέχρι 25 χρονών και έχουν μια κοπέλα, ένα φλερτ και λένε γυναίκα. Αυτό, γυναίκα αυτός μου. Εδώ, αυτός. Αυτό το πράγμα εδώ, αυτός που μας έστειλε μήνυμα.
κόβεται τώρα το σατάρι. Τηλέφωνο. Έλα ρε, θα πάμε για καφέ. Δεν μπορώ, θα βγω με τη γυναίκα. Άντε βρε, τσίχλα. Άντε βρε, Φέργκισον. Σάλιο. Άντε. Άντε, σύχαμα. Τη γυναίκα. Σιγά. Ναι, ρε φίλε μου, τι δίνουν αυτά. Ναι. Για συνέχισε, τι άλλο έχουμε σήμερα για, αυτή, για τη μέρα αυτή την υπέροχη που είναι. Κι εγώ σε αγαπάω, Σταύρο. Ναι. Λοιπόν, το 1908 το είπαμε λοιπόν για τις γυναίκες που αγωνίστηκαν στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. Πες σκορ. Γαλλία-Μεξικό. Ναι. Κάτσε τι, πότε, είναι πότε, το πότε, πρώτο πότε? Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το πρώτο μάτς, το 1930. Στην Ουρουγουάη, Γαλλία-Μεξικό. Κέρδισε η Γαλλία 5-1. Α! Κοντά ήμουνα. 4-1. Όχι. Απίστευτο, θα φτιάξεις ακριβές σκορ. Μετά από... Ούτε εκεί κουβά. Ούτε εκεί, ρε, και σκίζω τώρα ένα χαρτί, ξέρω, και το πετάω. Μπορεί να είχε και ακυρωμένο γκολ μετά και να το έχασε έτσι. Στο βάρο. Ναι. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα έπαθλο Λοράν για όποιον βάζει το πρώτο γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχει ο Λοράν Μπλάν, είναι. Ναι. Καμία. Και υπάρχει και, το, και ο Ήψε Λοράν. Αυτό θα έλεγα, αλλά αλήθεια. Λέω τώρα μη σε τρομάξω. Λοιπόν, τίποτα και αρχίσει να πετά. Τι, βύχει, βύχει το παιδί. Το 1972. Ο καλαθροσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου, ναι, πετυχαίνει πόσους πόντους? 60. Νομίζεις, γατάκι, 60 πέτυχε στον πρώτο ημίχρονο και πριν τελειώσει. Τι παίζανε να πούμε, χρόνο δεν κρατούσε κανένας. 145 πόντους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδος του με το ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ, ο αγώνας λήγει με σκορ 141. Πόση ώρα παίζανε, ρε φίλε. 145 έβαλε. Έβαλε αυτός μόνο, ναι, 145. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να παίζανε δύο μέρες. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. Πω, το καημένο το ΒΑΟ. Είναι η ομάδα μου, ξέρεις, το ΒΑΟ μετά τον Άρη. Ναι. Στο μπάσκετ. Πού βάζεις? Εγώ έχω παίξει και στο... Τι σημαίνει ΒΑΟ? Βυζαντινός Αθλητικός Όμπλος. Α... Είναι 1926. Ναι. 1926. Α... Και όχι η πρώτα... Και τι έχεις παίξει εκεί, είπες? Θεσσαλονίκης. Και... Έχεις παίξει, ας μην αρχίσεις τώρα. Και, και handball και μπάσκετ. Handball. Έπαιζε handball. Πώς να αντέχω αυτό το γέλιο απέναντι. 1978. Η κομμουνιστική Αλβανία του Ενβέρ Χότζα διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Κίνα. Καλά, καλά. Και... Α, όχι, δεν έκανα καλά. Και βυθίζεται στην απομόνωση. Τι, Τι διπλωματικές σχέσεις θα μπορούσε να έχει η Αλβανία με την Κίνα, ρε φίλε? Καταρχήν, εδώ έχει καρυπίδες με την Κίνα. Άλλο αυτό. Τι συγκρίνουμε τώρα. Αν ρωτήσεις 100 Κινέζους. Ναι. Πού είναι η Αλβανία, θα ξέρουν? Πώς θα ξέρουν? Ένας, δύο. Μην δείξουν την Ιταλία και πού είναι. Πώς να θέλουμε να προσβάλλουμε την Αλβανία, έτσι. Ξέρεις πόσες Φεράρι έχει η Αλβανία? Πολλές. Είναι η χώρα με τις περισσότερες Φεράρι στον κόσμο. Από πού τις πήρανε? Αγορασμένες είναι. Α, είπες να το εξηγήσεις κιόλας, να μην. Όχι, ρε. Ο κόσμος που δεν είδε την κίνηση, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι εκτός από μένα, να το καταλάβουν κι αυτοί. Ρε, ρωτάω, είναι αγορασμένες ή leasing, ρε παιδί μου? Μπορεί κάποιος να. Leasing δεν το αγοράζεις. Ναι. Το παίρνεις για 2 χρόνια, 3 ξέρω, και μετά το γυρνάς και παίρνεις κάτι άλλο. Αυτό, ναι, λέω, αυτό εννοώ. Αλλά όντως υπάρχουν πολλές Φεράρι και Πόρσε. Εγώ στα Τίρανα όταν πήγα, έπαθα πλάκα με τα αυτοκίνητα που είδα. Γιατί πήγες? Φαντάρος ήμουν, πήγαμε. Τι πήγες στα Τίρανα, Φαντάρος? Τι βίσμα ήταν αυτό? Ελληνικές δυνάμεις Αλβανίας, ΕΛΔΑΛ. Πήγαμε να βάλουμε τηλεφωνικό δίκτυο. Αλήθεια? Ναι, ρε. Πώς είναι η ΕΛΔΙΚ? Ναι, την ΕΛΔΙΚ δεν ξέρω. Είχαμε, ναι, την ΕΛΔΑΛ και την. Και την ΕΛΕΠΑΠ. ΕΛΒΟ, νομίζω, στη Βοσνία που ήταν. Τα δεν είναι ελάστιχα. Την... ΕΛΒΟ, η εταιρεία που φτιάχνει αυτοκίνητα, ελληνική βιομηχανία οχημάτων. Μητυλινέως. Όχι, είχαμε πάει στην Αλβανία να βάλουμε τηλεφωνικά δίκτυα στα στρατόπεδα. Γραμμές τηλεφωνικές και τα λοιπά, και είχαμε πάει για μια εβδομάδα και πήγα στα Τίρανα και έπαθα πλάκα. Εν τω μεταξύ, με τον ανθυπασπιστή που πήγαμε τρελοκομείο, Παοξής εδώ από Θεσσαλονίκη, κοντά στο γήπεδο του Άρη μένει, δίπλα, αλλά Παοξής. Και. Magic, έτσι το λέγαμε. Μοιάζει το επίθετο του με το Magic. Έσταζε τρίποντα. Και ρε φίλε, το γέλιο, δηλαδή και στο στρατόπεδο κλαίγαμε εδώ στη Σάντα που ήμασταν, αλλά. Εκεί ήταν η αποθέωση. Πήγαμε εγώ και αυτός, ρε παιδί μου, για να στήσουμε το δίκτυο τηλεφωνικό.
Και ψάχναμε να φάμε, ρε φίλε, τώρα. Όχι στα Τίρανα, σε κάτι άλλα μέρη που ήμασταν εκεί πέρα. Και σταματάει, κατεβάζει το, από το τζιπάκι το παράθυρο και τη ρωτάει, ρε φίλε. Χεύ, το μέρος, το μέρος το ξέρω, Χεύ, Τίρανα, ξέρω, mid round. Τι είναι το mid round, το μπιφτέκι. Ο γύρος, mid round. Και έχω φύγει, φίλε, κοντεύω να φύγω από το παράθυρο. Ακαδημαϊκοί όλοι που πάνε να κάνουν, φαντάσου τη δουλειά κάνατε. Χεύ, Τίρανα, mid round. Στο μεταξύ η λέξη ανθυπασπιστής δεν σε παραπέμπει σε εκκλησία. Εγώ πάντα όποτε ακούω ανθυπασπιστής σκέφτομαι πρωτοψάλτης, πρωτοσύγγελος. Καντιλανάφτης. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το 1900. Φτιάχνει, κορδώνεται. Τσουτσούριασα τώρα. Κάνει τώρα και. Πάχτηκαν οι ρόγοι. Πλέον λέει όλη τη λέξη και κόβει απλά το τελευταίο. Το τελευταίο γράμμα κόβω. Το 1989. Το βρώμικο 89. Γιατί είναι βρώμικο 89. Δεν ξέρω. Σας κλέψαν κάποιο πρωτάθλημα και πάλι με το νου σας. Ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Α, γι' αυτό είναι βρώμικο το 89, ναι, αυτό το έχω ξανακούσει. Παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερότριας στην πολιτεία. Μπράβο. Μετά από ένα θυελώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. Μπράβο. Άρα, Ανδρέα. Εμπρός, Ανδρέα. Γεννήσεις, το 1916 η Δέσπο Διαμαντίδου. Πολύ ξύνο με εδώ πέρα. Δέσπο Διαμαντίδου, ποια είναι η μαμά του Διαμαντίδη? Όχι, του Δέσπου. Ah. Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1942 ο Χάρισον Φόρντ. Ο Χάρισον Φόρντ. Ναι. Γιορτάζει του Χαραλάμπη. Χάρισον Φόρντ. Δεν θα σου Χάρισον. Το ξέρεις τώρα και το μεταφόρντ. Όχι. Τώρα το ψηλογράψαμε. Που είναι κάθεται δύο τύποι στο Λευκό Πυρούγο και περνάει ένας με ένα Ford Focus. Ναι. Και λέει: πω πω φιλαράκι, ωραίο αμάξι. Λέει: δικό σας αρέσει, παιδιά, ορίστε, δικό σας. Ξαναέρχεται την άλλη μέρα με ένα Ford Fiesta. Πάλι το ίδιο, σας αρέσει παιδιά να πάρτε το δικό σας, ξέρω εγώ, και φεύγει. Είναι ο Χάρισον Φόρντ. Αλλά το καλύτερο είναι το. Ποιος, πώς λέγεται ο ηθοποιός του Χόλιγουντ. Ξεκινήσαμε οποίος... νωρίς, ήταν, δεν πειράζει, με τα σπάμερ, παιδί μου, μέσα στη μέρα. Ναι. Πώς λέγεται ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, ο οποίος κάθε φορά στα γυρίσματα έρχεται με Porsche Cabrio, με τέτοια. Με αμάξια χωρίς οροφή, παιδί μου. Ναι. Ο Λεωνάρδο με Cabrio. Το πράγμα δεν τζουλάει. Σήμερα είσαι πολύ καλό στα ρεύματα. Και έχω και τα καλά μου σήμερα για μετά. Σήμερα είσαι πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο. Το 1944 γεννιέται ο Ερνέ Ρούμπικ. Που έκανε τους κύβους. Που έκανε τους κύβους. Από ποια χώρα. Από ποια χώρα είναι αυτός. Ο Ρούμπικ. Ναι. Από τη Ρωσία. Όχι. Α, Ερνέ είπες. Γάλλος. Ούγγρος. Ναι. Γλύπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής. Πάμε και στους θανάτους. Το 1951 ο Άρνον Σένμπερκ, ναι. Αυστριακός συνθέτης, πατέρας του 12αυθογγισμού. Οπα. Ναι. Το 1965 ο Φώτης Κόντογλου, ναι. Αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κηδονιές, από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Και το 2000 ο Στέλιος Τατασόπουλος. Κλαρινό. Τατασόπουλος. Ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία «Τη Βοβή Κοινωνική Σαπίλα». Oh. Ενώ το 1951 γύρισε «Τη Μαύρη Γη». Oh. Ωραία. Αυτά και με τις γεννήσεις, αυτά και που ήταν σήμερα. Έχουμε γραμμή. Ωραία. Πάμε, στο... Πάμε γραμμή στη γραμμή. Πάμε γραμμή στη... Καλημέρα. Και το 2020 Κυριακή βράδυ ο Πάοκ στην Παρθενιά του Γάβρου. Ξύπνησε ο Τάσος πολύ δυναμικά, αν κοιμήθηκε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, μην φωνάζεις. Δεν φωνάζω, έτσι είναι η φωνή μου. Ο Ντρούλινγκ τρία τύμπανα άλλαξε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, σε πολύ καλή κατάσταση. Ψηφιός. Ναι. Μπορεί ρε φίλε να μην βγήκα στο στάδιο, αλλά είδες, στο αναπληρώνω. Έτσι, το περίμενα. Γιατί πήγαμε μέχρι μία ώρα έφτανε το τέτοιο. Τι να κάνει. Ναι ρε παιδί μου, άμα θα λένε το σαν σήμερα μετά 20 χρόνια δεν θα το αναφέρουν αυτό για την Παρθενιά του Γάβρου. Το σπάσιμο. Ο Παδομανολάκης άμα κάνει εκπομπές θα το αναφέρουν, εγώ πιστεύω, το σαν σήμερα. Τι θα κάνεις? Το σαν σήμερα, δεν είναι το σαν σήμερα, ναι. Τι έγινε πριν πόσα χρόνια κτλ. Ναι, πρώτο θα το λέω αυτό.
Ναι, είμαι σίγουρος. Εννοείται. Εκτός αν έχεις φάει κανένα καλό παστίτσιο το βράδυ. Δεν τρώω το βράδυ. Γενικά δεν τρώω το βράδυ. Τι δεν τρώω το βράδυ, μετά το φαΐ δεν τρως? Όχι, όταν κοιμάμαι δεν τρώω. Στο κρεβάτι δεν κοιμάμαι, δεν τρώω. Μετά το φαΐ. Εσείς, τι όμορφη αίσθηση να ξυπνάς Δευτέρα πρωί. Κάτι... Να πας στη δουλειά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και να είναι η διάθεσή σου φτιαγμένη. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή να ξυπνάς χαμογελαστός, να ξυπνάς ευδιάθετος. Είδες τι μας κάνει το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Δηλαδή τέτοιες μικρές χαρές, και εγώ με του πάνηξα τα μάτια μου, άλλη διάθεση είχα. Άλλη διάθεση, ρε φίλε. Ακόμα και όταν πας να κατουράς, ρε φίλε, είναι αλλιώς. Πας με άλλη διάθεση. Πρέπει να πας πιο πίσω. Ναι, πρέπει να πας λίγο πιο. Ναι, άνα μπράβο. Τώρα μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται αυτή η ομάδα που είδαμε χθες με τον ίδιο προπονητή που κράζουμε εδώ και κανένα μήνα και με τους ίδιους παίκτες που είναι γατάκια σε τα περισσότερα μάτς του play-off να ήταν κατάρια και να ξεφτύριζαν τον Ολυμπιακό εκεί πέρα μέσα. Γιατί τον κάνα πλάκα στον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ ανώτερος. Ψυχολογία, Τάσο. Ψυχολογία. Να μου πείτε. Ψυχολογία, εγώ. Μπράβο. Άρα επηρέασε. Εννοείται. 100% την ομάδα όλη αυτή η σκευωρία με στημένη επιτροπή Αυγενάκη και τα λοιπά την ομάδα. Αυτό, γιατί όταν ξέσπασε, ναι, ήταν πάρο πάω. Αυτό, Τάσο, για μένα είναι άλλο ένα φάουλ του προπονητή. Που δεν μπόρεσε να μετριάσει αυτό το στραπάτσο το ψυχολογικό των παιχτών. Γιατί η δουλειά του προπονητή είναι να τους φτιάξει και την ψυχολογία. Εντάξει. Έτσι. Αυτή την ιδιότητα νομίζω ότι ίσως να την έχει ένας προπονητής που έχει μεγαλύτερη εμπειρία και περισσότερες παραστάσεις από τον κύριο Φερέιρα. Και ναι, σωστό και αυτό. Και κατηγορώ, σε εισαγωγικά το κατηγορώ γιατί είναι ψιλοχοντρή η λέξη, κατηγορώ και κάποιους συγκεκριμένους παίχτες σε αυτό το ρόλο. Που ίσως θα μπορούσαν μέσα στα αποδυτήρια, μέσα στην οικογένεια να λειτουργήσουν λίγο πιο πορωτικά, να το πω έτσι. Εννοείς το Βιερίνια? Ναι, και το Βιερίνια. Mm-hmm. Τέτοιους παίχτες, το Βιερίνια, τον Μπέλκα, τους αρχηγούς. Κυρίως το Βιερίνια, έτσι. Δεν μπορώ να βάλω στην ίδια ζυγαριά τώρα τον Μπέλκα με τον Βιερίνια. Είναι καλή σχέση, είναι καλή σχέση. Πάμε παρακάτω. Την ομάδα ήθελα να βοηθήσω, όχι το Φερέιρα. Την ομάδα ήθελα να βοηθήσει ο Βιερίνια. Η ομάδα θα βοηθηθεί μέσω του προπονητή μόνο. Άξι. Τάσο, το άλλο δεν το έμαθες όμως. Ρώτησαν το Λουτσέσκου και είπε ο Λουτσέσκου για μένα ο Ολυμπιακός το πήρε αίτητο στο πρωτάθλημα. Ναι. καλό. Ναι. Για πες, Τάσο, μια που δεν βγήκε χθες το βράδυ. Μεγάλη ειδονή να κάνεις το διπλό στο 90 και να βλέπεις τα μούτρα των Ολυμπιακών να κοιτούνται μεταξύ τους και να ρωτούν τι έγινε εσύ. Και ακόμα μεγαλύτεροι να βάζουν γκολ στο 95 και στους ακυρώνει ένα διαιτητής. Ρε φίλε, εμείς να φτιάχναμε το σενάριο δεν θα το κάναμε έτσι. Δηλαδή έγινε ολοκληρωμένο το έγκλημα στο 95. Ναι, εκεί που λες αμάν δεν το χάνουμε το IT τώρα, παιδί μου. Και στο ακυρώνει διαιτητής, γιατί φυσικά είναι ένα ολοκάδαρο 100%. Και επιθετικό φάουλ. Και σκέψου τώρα τους Ολυμπιακούς να ήταν στη δική μας θέση του ΠΑΟΚ, να είχαν 34 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, να έβαζε γκολ στο 90 όπως έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, να σφύριζε ο Κομίνης με το ποντίκι σέντρα, να δείχναν και ίδιο σέντρα ταυτόχρονα, και μετά 7 λεπτά να σου πήρε το πρωτάθλημα πίσω. Και μετά αναρωτιούνται όλοι αυτοί γιατί ένας άνθρωπος που τότε είχε βάλει 120 εκατομμύρια ευρώ μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και είχε λέει το κουμπούρι. Δεν κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά που δεν τα έχουν ζήσει οι Ολυμπιακοί. Δεν τα έχουν ζήσει. Και να βρίσκεις στο πληθυντικό σθένος την επόμενη χρονιά να παίρνεις αίτητο πρωτάθλημα, να παίρνεις Κύπρο, να γίνεις ταμπλούκος και να είσαι η μοναδική αίτητη ομάδα στην Ευρώπη σε 55 πρωταθλήματα. Πού να τα ζήσουν αυτά οι Ολυμπιακοί, ρε. Και να είναι και καθαρό. Με κατάλαβες, Κώστα και Κώστα. Έτσι είναι, Τάσο. Δεν τα έχουν ζήσει αυτά τα πράγματα, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι τα χαϊδεμένα παιδιά του πρωταθλήματος του ελληνικού οπαδικά. Γιατί άμα τους πεις τίποτα τώρα, θα σε πούνε. Εγώ 45 έχω. Ναι ρε κερατά, πώς θα έχεις 45 να μας πεις.
Θέλω... 14 παίκτες σε κάθε μάτς, οι τρεις να φοράνε μαύρα. Θέλω ένα, ένα σχόλιο για το πρωτοσέλιδο του κόκκινου πρωταθλητή σήμερα. Α, δεν το είδα. Που λέει έκλεψαν γκολ, κατάπιαν πέναλτι. Φωνικό δίδυμο Μανούχος και Τζοβάρας. Κλαίει μάνα στο μνήμα. Τι λένε, έκλεψαν. Έκλεψαν γκολ και κατάπιαν πέναλτι. Ναι. Φωνικό δίδυμο πρόκειται. Κράζουν για το Μανούχο και τον Τζοβάρα. Πρόκειται συναλάρ, παιδιά. Ναι. Αλεφούλα. Εντάξει, έχει και το... και το ειδικό, την ειδική εκείνη βάση που μπαίνει και μέσα, γιατί έχει και εσωτερικές αιμορραγίδες. Έχει και κάτι σφήνες. Ματώνουν. Και σφήνες. Να ξέρεις, αν μπράβο. Ναι, είναι κόνικο, ρε παιδί μου, το βάζει, το προσαρμόζει πάνω στην αλεφή. Ναι. Και έχει τρυπούλες αριστερά-δεξιά, είναι τρεις πόντους. Αυτό δεν θα πονέζει. Και προστατεύει, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, ούτε ματώνεις, ούτε τίποτα. Εκτός... ανακουφίζεσαι, νιώθεις και μια δροσιά. Ναι. Τώρα βέβαια, το συνήθειο είναι κακό πράγμα, το προσέξουν. Που λες, το τρως και δροσίζεσαι. Ναι. Α, μπράβο. Γιατί άλλο τον τρώει και δροσίζεται, λέει. Έτσι. Η ζωή του. Ναι. Κατάλαβε, Κωνσταντίνε μου. Αυτό είναι, αυτή είναι η απάντηση στο, σε αυτό το πρωτοσέλιδο των συγκεκριμένων κυρίων. Φέρες που δεν ξέρουν, δεν ξέραν τι να γράψουν σήμερα. Σήμερα περίμεναν να, να έχουν πανηγυρισμούς. Ναι, το ναι. 45ο αίτητο και εμείς. Και να και έτσι και αλλιώς. Και φάγανε τη, την καυτή πατάτα, με κατάλαβε. Δηλαδή ήθελα πολύ να δω τα μούτρα αυτονόμου σέλιδα. Στον πρωταθλητή, τον Γαύρο. Σήμερα θα τα διαβάσουμε όλα αυτά τα πρωτοσέλιδα, να είσαι σίγουρος. Ναι. Άλλες μέρες τα πηδάμε, αλλά σήμερα θα τα διαβάσουμε. Τι θα κάνουμε? Τα πηδάμε. Τα προσπερνάμε. Τα προσπερνάμε, ρε παιδί μου. Τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Δεν χρειάζεται να διευκρινίζεις, εννοούτε αυτά. Θέλω να μου πεις, έτσι πριν κλείσουμε, την Παρασκευή, εκείνο το ωραίο το μέρος που πήγες που είναι. Με την Πουκαμισιά σου, εκεί με φτιαγμένο μαλλί, βρεγμένο, ξέρω εγώ, ήσουν πολύ τεκνό. Λοιπόν, όλα τα λες εσύ, Τι λέει, άμα δεν δω στο IBAN καμιά κίνηση, τα λέω όλα. Να ξέρεις. Στην Πολύχνη, στην Πολύχνη. Πολύχνη, Ήμουνα σίγουρος ότι είναι Δυτική Θεσσαλονίκη. Ήμουνα μεταξύ Ηλιούπολης, Πολύχνης και Νεάπολης. Λίγα μόλις μέτρα από το σύνδεσμο. Μάλιστα, Νεάπολης, κατάλαβα, κατάλαβα, τέλεια. Εκεί πιάνε το Πολύχνη. Ναι, ρε. Είναι Νεάπολη με πολύ χρήση. Φαίνεται από την εκκλησία που λες. Κοίτα, ο σύνδεσμος είναι στη Νεάπολη. Ναι, ναι. Mm. Έτσι. Αλλά είναι πολύ κοντά η Πολύχνη. Τέλεια. Δηλαδή στα 300-400 μέτρα είναι πολύ. Ναι, πάρα πολύ κοντά. Είναι σύνορα. Εξαιρετική ταβέρνα. Το Παδομανολάκι και Τσίψιο. Πρέπει να, πρέπει να με πας. Πάμε να με πας. Εκτός ότι είναι, πεντανόστιμα τα πάντα. Ναι. Χορταίνει το μάτι σου από το στήσιμο των πιάτων. Ναι. Έχει δηλαδή food styling δηλαδή. Πρώτα χορταίνει. Food styling. Λοιπόν, αν φας έξω από την 4 και το ρωτήσεις, ούτε τρίτη για το γρούνι. Προπυλακισμός. Εκτός αν έχεις καρποστάλ κατά καντίνα και το λες. Παιδιά, αυτό είναι. Λοιπόν, φιλιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή δουλειά, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 7 και να επανέλθουμε με πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ζώδια, καιρούς, να πούμε για τον Άρη. Να πούμε για τον Άρη, εννοείται. Έχουμε πολύ πράγμα να πούμε, πάμε στο διάλειμμα. Με ομάδα μένουμε στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Αν σου τηλεφωνήσουν από εταιρεία ερευνών ραδιοφωνικής ακροαματικότητας και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουγες χτες, πες ελεύθερα αθλητικό λίμπερο 107,4. Μπες στη φάση, στήριξε την παρέα σου. Ακούω τον αθλητικό λίμπερο 107,4 και το δηλώνω. Τώρα ξέρεις τι θα διαβάσεις. Έχεις ξανά αθλητική εφημερίδα 2 φορές την εβδομάδα. Φόρτσα κάθε Σάββατο και Φόρτσα Plus μετά από κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ. Φόρτσα και Φόρτσα Plus σε όλα τα σημεία πώλησης της Βόρειας Ελλάδας και σε επιλεγμένα σημεία σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλία, Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα. Έχεις ξανά αθλητική εφημερίδα 2 φορές την εβδομάδα. Φόρτσα κάθε Σάββατο και Φόρτσα Plus μετά από κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ. Φίλοι, υποστηρικτές, λάτρεις, οπαδοί του Σούμο στη Θεσσαλονίκη,
Ακούτε Λίμπερο 107,4. Γιατί ο Λίμπερο είναι το ραδιόφωνο που στηρίζει το σούμο. Και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το χαβαλέ και το στοίχημα και τη Θεσσαλονίκη και τα παιχνίδια και τους διαγωνισμούς και τη συζήτηση και την παρέα. Κίνγκουα, ατόκο, ντέσουκα, Λίμπερο, 107,4, χάι. Ρώτησε με ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά που μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησε με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου. Μόναχα μη με ρωτήσεις αν θα πέθαινα για σένα. Η απάντηση μωρό μου είναι εύκολη για μένα. Δεν είναι από Μιχάλη. Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι. Βέμιλι λέγεται. Χατζηγιάννης, ένα διασκευή. Διασκευή είναι, διασκευή. Και τώρα το βρήκε σε αυτό το κολπάκι να βάζει με τραγούδια του από άλλου. Τα πάντα έχει πει. Όλα τα ακούσει. Όλα τα ακούσει. Έχω μήνυμα από τον Δημήτρη από τη Γερμανία. Που λέει ότι μας ακούνε. Γεια σου, πάλι. Δημήτρη. Δημήτρη, άλλη δουλειά δεν έχει. Γερμανία πρωινιάτικα. Παντρεμένη είναι αυτή, είπαμε με τη. Α, περίμενε, ναι, γιατί μάλλον φύγει για το θέμα. Ναι, για πες. Εμείς που είμαστε σε σχέση 10 χρόνια. Άμπραβο. Καημένη κοπέλα. Με τον άνθρωπό μας και ανοίξαμε και σπίτι μαζί, δηλαδή πώς να τη φωνάζουμε. Να την παντρευτεί, ρε. Τα πέτρινα χρόνια για την κοπέλα. Ω, κάτσε τώρα να δει πώς χάνουμε ακροατές. Άντε, 10 χρόνια είναι. Δίκιο έχουν τα παιδιά. Ακούς. Ναι. Ακούς. Εσύ να τα ακούς αυτά. Δεν θα βάλετε και μπρος για εγγονάκι. Βάζεις μπρος για εγγονάκι, λες και είναι μηχανή. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Ναι. Θες να βάλουμε μπρος. Ναι. Πού βάλουμε. Βάλε μπαταρία, ξέρω εγώ, βενζίνα, βάλουμε μπρος. Λοιπόν, πάμε εφημερίδες. Γι' αυτό λέμε θα σε αλλάξει το πετρέλαιο. Ναι. Θα σου πάσω τα σοβατεπιά. Ενδιαφέρον αυτό. Είδες. Καλά, κολοβάρτο. Με προκαλείς, εγώ δεν είμαι. Εγώ ξέρεις ότι δεν είμαι τέτοιος. Άνοιξε λίγο ερχοντήσεις, αρχίζω και... Σε έπιασε η μηνόπαυση. Και αντενάζω. Αντελίνω. Σκάω ήθελα να πω, αλλά είπα άλλο κανάλι. Ωρε. Ντροπή, ντροπή. Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες. Ξεκινάμε. Πάμε, θέλετε να δείτε τον πρωταθλητή, πάμε. Πάμε μετά. Ήθελα να πω πριν, ρε παιδί μου, νιώθετε τέτοια ευεξία που ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω μάλλον γιατί χαίρεστε. Έτσι, ναι. Έτσι. Για πάμε. Τα νέα. Α, ναι, πάμε στα πολιτικά πρώτα. Ναι. Πανελλαδικές εξετάσεις, οι νέες βάσεις σε 100 σχολές. Mm-hmm. Οι εκτιμήσεις των ειδικών μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Αναλυτικοί πίνακες και για τα 4 επιστημονικά. Τι έκανες, την άφησες. Τι ώρα που φυσάει. Τι ώρα που φυσάει, λέω. Όχι, εντάξει, το δίνω γιατί έκανε και την κίνηση. Έγινε κιόλα. Αναλυτικοί πίνακες και για τα 4 επιστημονικά παιδεία, σε ποια τμήματα προβλέπεται άνοδος και σε ποια πτώση. Ανοίγει ο διπλός φάκελος Καλογρίτσα-ΣΥΡΙΖΑ. Ερευνάται η διασύνδεση Αθήνας-Λευκοσίας-Καράκας. Καράκας. Οι εξωχώριες κινήσεις και οι μυστηριώδεις συναντήσεις. Νίκη οξυγόνο στο 90 για το Δικέφαλο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-3. Αποφασισμένη να μην χαρίσει τη δεύτερη θέση. Α1 βόλεϊ, πράσινη πρωταθλητές ήταν από 14 δύσκολη χρόνια. Δύσκολη με ένα Ολυμπιακό. Ναι, ρε φίλε, πολύ δύσκολη. Τζακ Τσάρλτον, επαναστάτης και αντισυμβατικός μέχρι το τέλος. Παλιά δόξα της Λίντς, πέθανε. Ναι. Όπως επίσης πέθανε και ο Πίτη Παπαδάκος. Στα 61 του, 61 του, ναι. Φόρμουλα 1, θρίαμβος για Χάμιλτον, καταστροφή για Φεράρι στην Αυστρία. Εκεί στη Φεράρι κλείσε τώρα το μαγαζί. Άντε, μας έχετε γανιάσει να πούμε. Κάθε Σαββατοκύριακο. Μόνο αυτοκίνητα ξέρετε να πουλάτε στα Τύρανα. Ναι. Ναι. Κορονοϊός. Και έρχεται ο Έλλη τώρα και λέει και τι λέει. Ναι. Κορονοϊός. Αναμένεται νέο κύμα τέλη Ιουλίου. Ναι. Τι λέει η έρευνα του ΑΠΙΘΙΤΑ. 15χρονη με τον ιό σε κατασκήνωση. Ρεκόρ κρουσμάτων διεθνώς. Αυτά με τα νέα. Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνος τυχοδιοκτισμός. Χλιαρή αντίδραση της Δύσης. Δύο γραμμές στην ελληνική κυβέρνηση. Επισήμως και ορθώς. Το θέμα θεωρείται διεθνές εθνικιστικές κραυγές από Σαμαρά, Βορύδη και Γεωργιάδη. Βαριά προσβολή Ερντογάν στην Αγία Σοφία για ένα κορυφαίο διαθρησκευτικό μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Να πω εδώ ότι ο Πάπας αντέδρασε. Ναι. Είπε ότι πονάει. Τι? Είπε ότι πονάει.
Όπω. Ναι. Τη μούρη κρέα του την έκανε τον Ερντογάν. Πετσόκοψη. Πιο πολύ από όλου όμω αντέδρασε ο Καντέρ. Ο Τούρκο παίκτη. Όχι ο Καντέρ. Καντέρ. Ναι. Ο Τούρκο παίκτη του NBA, ο οποίο είναι κατά τον Ερντογάν τόσο καιρό. Και έλεγε τον άλλον τον. Ναι, ναι. Πώ το λένε τον. Όχι, δεν είναι με κανέναν. Μούσα Ντεμπέλε. Αυτό που μένει στην Αμερική που το κυνηγάει ο Ερντογάν. Α, δεν, όχι, δεν. Εντάξει, δεν είναι από αυτό. Είναι απλά κόντρα, ρε παιδί μου, στον Ερντογάν και είπε ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο και ευχαριστούμε που πήρατε και του πρόσφυγες και του φυλάξατε και κάποια στιγμή θα ησυχάσουμε τον Ερντογάν. Και είπε το θεϊκό. Δεν τον βλέπω. Ποιος καλά. Δεν τον βλέπω καλά. Τι είναι μπασκετμπολ. Ο Σκουντή νομίζω το είπε ότι λέει κάντε τον Έλληνα. Το Καντέρ. Έχουμε ένα. Καντέρι. Ο Κεντέρης και ο Καντέρης. Μην πληστήρισε τίποτα λάδι για αυτός. Πράσινη ανάσταση για το βόλεϊ του Παναθηναϊκού, όπου πήγε και ο Αλαφούζος. Τα φιλιά μας στον πρόεδρο Αλαφούζο. Ναι. Για την εφημερίδα των συντακτών. Αύριο θα είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού πάλι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Θα πας με λουλούδια. Όχι, τι δουλειά έχω. Ανοιχτά είναι σήμερα τα μαγαζιά κανονικά. Δευτέρα. Μέχρι μεσημεράκι, μέχρι απόγευμα. Πήγε ο άλλος στη δουλειά, λέει δεν είναι κας. 7 η ώρα, 7 και 5 είναι κας. Ποιος? Αυτός, 1-0! Άντε, τα θέλεις τώρα. Κάτσε τώρα, πήγε κάποιος στη δουλειά του. Ναι, δουλεύει 7 η ώρα, και πήγε στη δουλειά του. Και δεν είναι κας τώρα. Και περιμένουμε στο αμάξι. Πρώτη φορά κάνει Δευτέρα. Που πάντα διάθετο έβαζε, τι έκανε. Δεν ξέρω. Λες να είναι κλειστά σήμερα, όχι. Γιατί να είναι κλειστά. Σήμερα να πούμε ξεκινάει και οι εκπτώσεις. Έχω ένα ανέκδοτο, αλλά δεν είναι για αέρα με τίποτα. Θα στο πω εκτός αέρα. Θα σε πληρώνω όσο θέλει. Όχι. Δεν έλεγεται. Θα μου το πεις εκτός αέρα. Ναι. Εντάξει, θα το πω εγώ μετά στον αέρα. Όχι, όχι. Λοιπόν, να πούμε ξεκινάνε οι εκπτώσεις σήμερα. Ξεκινήστε να πάτε να αγοράσετε καμιά εξάδα νερά. Άκου λέει. Εξάδα νερά σε εκπτώσεις. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ναι. Μουζενίδη. Όχι. Μουεζίνης. Εγώ διάβασα Μουζενίδης. Λέω ελεύθερος τύπος. Πρωτοσέλιδο έχει το Μουζενίδη. Διπλωματική εκστρατεία ξεκινάει η Αθήνα. Μουεζίνης 5 φορές τη μέρα στην Αγία Σοφιά. Παγκόσμια κατακραυγή αλλά και ηχηρές σιωπές. Ανάλυση. Ο Ερντογάν θέλει να σβήσει Λοζάνη και Ατατούρκ. Και τώρα τελικώς για το Champions League. Η ΑΕΚ πέρασε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έσπασε το αίτητο του θρύλου. Βόλεϊ Παναθηναϊκός, μεγάλη επιστροφή μετά από 14 χρόνια, αναδρομικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε 3 έως 5 ετήσιες δόσεις ή πληρωμές, αναλυτικά τα ποσά σε όλα τα ταμεία και τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις. Ναι. Ο Τραμπ φόρεσε μάσκα κατόπιν εορτής, τον είδες τον Τραμπ με μάσκα. Ναι. Πήγε. Μελέτη σοκ του Απιθύτα έρχεται αναζωπήρωση της επιδημίας μέσα στον Αύγουστο. Μαζί με τον ανασχηματισμό. Κύριε, εσείς που είστε φίλο liberal, φίλο Τραμπ, γιατί πού είναι με το φιλαράκι τον Ερντογάν, δεν βλέπω καμιά αντίδραση. Γιατί πιο τι πολύ είναι, είδα από τον Biden και τους άλλους. Τίποτα δεν είπε. Τι για την Αγία Σοφιά. Τι υποτίθεται μουσουλμάνοι, εξερμιστές, ξέρω εγώ κλπ. Τι έγινε τώρα. Πώς ασχολείται τώρα στην Αμερική τώρα με το. Έχω πολλούς που ασχολούνται. Τον Ερντογάν τώρα στην Αμερική. Ο δεξιός Ερντογάν που ήρθε να μας σώσει. Καλά, θα δεις αυτός που έρχεται μετά πως είναι. Πάμε στην κόντρα. Μετά θα λέμε, θα παρακαλάμε γύρω να πείσω Ερντογάν. Αυτός που έρχεται, όχι, καλά. Κόντρα. Ούτε μία δήλωση. Ούτε μία διαδήλωση για την άλωση της Αγίας Σοφίας από τους αστέρες της δεξιάς και των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων. Κρύφτηκαν στα λαγούμια. Κόντρα. Κρύφτηκαν στα λαγούμια οι πατριώτες της συμφοράς που μας είχαν ταράξει στις λαοσυνάξεις για τη συμφωνία των Πρεσπών. Μήπως τώρα είναι παράνομες αυτές οι. Κόντρα σε όλα, γιατί κρύβονται πάνω από 230.000 κρούσματα παγκοσμίως σε 24 ώρες. Γίνεται λέει πανικός στα Βαλκάνια. Σφίγγε. Τα Βαλκάνια είναι λέει το hot spot τώρα. Ό,τι χειρότερο. Αυτά λέει. Καθημερινή, διαβάσαμε, όχι. Καθημερινή. Θυσία στη μεγαλομανία του Ερντογάν παρά τις διεθνείς αντιδράσεις μετέτρεψε μέσα σε μια ώρα την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Υγειονομικό μπλόκο στην είσοδο του Προμαχώνα, μόνο με τεστ 72 ώρων το πέρασμα στην Ελλάδα. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες για τις βάσεις των ΑΕΗ, καθοδικές συντάσεις από τις επιδόσεις των μαθητών. Πρόβες πολέμου στη Λιβύη. Ναι. Μείωση ενοικίων στην εστίαση. Μειωμένο ενοίκιο κατά 40% θα καταβάλουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι επιχειρήσεις εστίασης. Καλό αυτό. Μετά θα σου πω κάτι για την εστίαση που. Το εντόπισα το Σάββατο. Το εντόπισες. Από σπόντα. Θα σου πω τι έκανα. Καταρχήν θα με
χειροκροτήσεις για αυτό που έκανα. Κάτσε από τώρα. Εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι. Εγώ με χειροκροτώ. Ναι, γιατί όχι. Και εσύ σπίτια σας, κύριε. Θα σου πω μετά τι έκανα και τι έζησα σε αυτό το τρίωρο, τετράωρο που έκανα αυτό που έκανα. Πόση ώρα τρώτη. Σου πω. Λοιπόν, αυτά και με την καθημερινή. Να πω εγώ ότι δεν βλέπω πρώτο ριζοσπάστικη αυγή. Θα τις ψάξω λίγο να δω. Να ρίξω μια εσπρέσο έτσι τώρα λίγο. Πόσο του μηνός είναι σήμερα? 13. Ναι. Σαββατοκύριακο βλέπω. Δευτέρα δεν βλέπω. Και εγώ, ναι. Ξεκινήσαμε λες καμιά ώρα νωρίτερα. Άμα σου πω ότι και η καθημερινή είναι του Σαββάτου. Δεν ξέρω. Που διάβασα. Από το newspapers. Τα νέα είναι σημερινά. Ο ελεύθερος τύπος που διαβάσαμε σημερινός. Η εφημερίδα των συνταχτών είναι σημερινή. Ριζοσπάστη δεν βλέπουμε σημερινό, ούτε αυγή. Θα τον ψάξουμε το ριζοσπάστη. Κάτσε να δω τι άλλο έχουμε. Έχουμε εσπρέσο όμως σημερινή. Διάβασε εσπρέσο. Ναι. Οι προφητείες Παϊσίου και Κοσμάτου Ετωλού. Οι δύο πασχαλιές φέρνουν το τέλος της Τουρκίας. Μέγα δέος με τα λόγια των Αγίων μας. Ο Παΐσιος, όταν η Αγιά Σοφιά γίνει τζαμί, η πόλη θα περάσει σε ελληνικά χέρια. Πάνω σε αυτό να σε ρωτήσω λίγο. Και ο Κοσμάς Ετωλός είπε το ποθούμενο για την Ελλάδα θα έρθει όταν θα έρθουν δύο πασχαλιές μαζί. Ναι. Για πες. Α, δύο πασχαλιές μαζί, ε. Ναι, δηλαδή άμα δεις δύο πασχαλιές στο χέρι σου μαζί. Α, μ' αρέσει που κάνεις τέτοιο σχόλιο, οπότε το λέω χωρίς φόβο. Γιατί λένε ότι ο Παΐσιος δικαιώθηκε σε αυτό που λέει, ξέρω εγώ, όταν θα γίνει η Αγία Σοφία τζαμί, ξέρω εγώ, και θα την πάρουν οι Έλληνες. Αφού δεν δικαιώθηκε, δεν την πήραμε. Κάτσε, φίλε. Δεν είπε τι, την επόμενη δικαιώθηκε μέρα. Το αν. Δεν το είπε, punchline, την, δεν είπε την επόμενη μέρα. Πού είναι, γιατί όλοι λένε δικαιώθηκε. Τώρα ξεκινάει. Όχι, τώρα ξεκινάει όλο το πράγμα να γίνει. Το ξέρω εγώ. Όπως ξέρω για τον ανασχηματισμό. Έτσι. Αυτά είναι γνωστά τη πάση. Έτσι δεν λένε. Τη πάση. Ξέρω, έχει καμιά πίνακα. Αυτή την πάσα, ποιο την έκανε. Τη πάση. Το ήταν η επιτά. Πόσο κάνει επιτά. Λοιπόν, τυχαίο. Τα λάθη πυλαθών πόσο είναι? Πόσο κάνει το λάθη πυλαθών? Λοιπόν. Τυχαίο. Ο σοφός γέροντας. Ο σοφός γέροντας του Αγίου Όρους κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994. Μήνα Ιούλιο επέλεξε και ο Σουλτάνος Ερντογάν να μολύνει τα άγια χώματά μας. Αφού δικά του ήταν. Ποια ήταν δικά του? Δικά του χώματα δεν είναι. Άσετε δεν τα κάνει. Όχι δικά του, ρε φίλε. Τι, ποιαν είναι. Δικά μα ήταν και τα πήρε. Α. Τι. Ο Κωνσταντινούπολη δεν ήταν δικιά μα. Έλληνε. Ήταν δικιά μα. Δικά μα. Και τα πήρε. Βυζαντινή. Σαν να μου λες μετά από 200 χρόνια, ας πούμε, ότι η μισή Κύπρος, ας πούμε, είναι. Δεν ήταν ξέρω, δικά. Εγώ ξέρω, μια μέρα μπήκαν οι Ρωμαίοι και γίναμε από. Από δύο χωριά χωριά. Από εθνική γίναμε χριστιανοί. Εγώ δεν ξέρω. Ας πούμε, τώρα μην ανοίξει τέτοια κουβέντα, γιατί θα φας καμιά φάπα και θα ψαχνόμαστε μέσα στο στούντα, ψάχνουμε τα δόντια. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και λένε γιατί να γίνει, λέει τζαμί. Να γίνει τη Σύρα. Ναό. Από του Έλληνε. Αυτό είπαν οι Έλληνε. Αντιδράσαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες που είναι 12 εθεϊστές, ναι. Όπως ήταν και ο Μέγας Αλέξανδρος και ο. Είπαν ότι. Γιατί πού ξέρεις εσύ, μωρέ, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν 12 εθεϊστής? Τι ήταν, χριστιανός? Πού ξέρω εγώ τι ήταν. Μπορεί να ήταν άθεος. Μπορεί να ήταν. Την ενόραση είχε. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν. Μπορεί να ήταν άθεος, φαντάζεσαι. Υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Έτσι. Πιστεύω σε κάτι μεγάλο, αλλά δεν. Σε μένα πιστεύω. Ναι. Είμαι σαϊδολόγος. Λοιπόν, αυτά και με την Εσπρέσο δεν βλέπω κάτι άλλο. Μην βγείτε τώρα και αρχίστε τα. Εντάξει. Κάνουμε λίγο χαβαλέ. Γιατί εδώ έχουμε πρωτοσέλιδο τώρα με τις προφητείες. Θα κάνουμε χαβαλέ. Αφήστε με τώρα. Σωστό. Ναι. Λοιπόν. Καμιά άλλη σημερινή δεν έχει. Πάμε το έχει εσπρέσο αυτό το πρωτοσέλιδο του μεταξύ. Αυτό, πού πήγαν οι κοπέλες που κάνουν στο μεταξουργείο, ξέρω εγώ. Ναι. Πιπέρι. Το πιπέρι. Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές. Έχουμε αθλητικές σήμερα. Πώ δεν έχουμε. Sport time. Ξεκινάς. Περίμενε. Την έχει. Περίμενε. Έχουμε αυτό το κακό με αυτό το site. Το οποίο, άμα πατήσει και πα πίσω, μετά ξαναπάει στην αρχή-αρχή και είναι λίγο να μπω μέσα. Τριφυλάρα λέει το Sport Time, δεν το λέω εγώ. Εκπληκτικό match από την ομάδα του Ανδρικόπουλου μετά το πρώτο set. Ανδρικόπουλος. Ανδρικόπουλος. Κάτω δεξιά, χαμέ, πολύ μικρό. Ναι. Το τελείωσε. Λέει για τον δικέφαλο, να κάνουμε και zoom γιατί είναι πολύ λίγα τα γράμματα. Α, δεν βγάζει καν τι λέει. Τα βγάζω εγώ. Ο ΠΑΟΚ έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού και έμεινε σε θέση οδηγού για το Champions League. Το τελείωσε. Το αίτητο τελείωσε. Ναι, ναι. Ο δικέφαλος με γκολ του Μιχάη στο 90 θριάμβευσε στο Καραϊσκάκη. Η εξαιρετική ομάδα του Φερέιρα σε όλο τον αγώνα. Νοθρός Ολυμπιακός το πλήρωσε το τέλος. Δοκάριο Σεμέδο
για τους ερυθρόλευκους. Αποκάλυψη. Ο Καρυπίδης πληρώνει τον μπαν και είναι σε επαφές με δύο θετικούς από Ισπανία και Βαλκάνια. Και παραπάνω έχει επαφές. Δεν είναι μόνο δύο. Ναι. Πολλές. Αφού όλη την καραντίνα ο Χαριστέας και ο Δέσου κάνανε, λέει, 2.000 άτομα τσεκάρανε παίκτες. Έχει να έρθει τούτο ακιτίνγκα. Όχι, εντάξει. Εγώ εμπιστεύομαι. Αν ήταν στο χέρι μου, δύο χρόνια δεν θα βλέπα Άρη για να κάτσει να χτίσει ένα Ολλανδικό μοντέλο έτσι. Να τρέχει ομάδα πάνω κάτω, να αλωνίζει. Εντάξει, δύο χρόνια όμως δεν θα βλέπει το Άρη μέχρι να γίνει αυτό. Θα βολοδέρνεις για να γίνει αυτό το πράγμα. Αν ήταν στο χέρι μου. Αν ήταν επίσης στο χέρι μου, θα παίζαμε σαν την Μπαρσελόνα χωρίς φόρο. Ευτυχώς δεν είναι στο χέρι. Θα που λέγαμε προχθές με τον Νίκο. Εμένα, αν ήταν στο χέρι μου, ξέρεις τι θα έκανα. Τι, μια μακαρονά. Γιάννης Κόντης. Γιάννης Κόντης. Φερέρ. Με κλειστά μάτια. Φερέρ. Πονάτε με το Φερέρ που το φάγατε. Πονάτε με τον Κόντι. Το φάγατε το Φερέρ για πονάτε. Τα ονόματα και άσε, τα τέτοια. Θα κάναμε εκεί πέρα την εταιρεία. Πώς λεγόταν, πώς λεγόταν η εταιρεία με τους μάνατζερ που θα κάναμε. Που ήταν τότε ο Φερέρ με τον Κόντι που θα την κάνανε και τα σπάσανε. Client Mind. Όχι, όχι, κάπως τη λέγανε. Και θα χάναμε εκεί με Ροναλντίνιο και αυτά. Θα ερχόταν εδώ πέρα ο Αλκάνταρα και ο τέτοιος από εμάς θα παίζε, θα περνούσαν. Αχ. Αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν χάνεις κάτι, τότε το εκτιμάς. Εσείς ακόμα δεν το εκτιμήσατε. Εγώ δεν έχω πει ποτέ Γιάννη Κόντι, αλλά πίσω στον Άρη. Ποτέ το, και δεν το. Αφού είσαι άχρηστος, αφού είσαι άμπαλος. Έλα βρε τώρα που είσαι άμπαλος. Με το Φεράρι κακά τώρα αφού και το τέτοιο. Άμπαλος. Έγινε ο Βραμάκος, παίξε μια εβδομάδα. Άμπαλος είσαι. Ναι. Τελώς άμπαλος και αχάριστος και άμπαλος. Πάμε κόκκινο πρωταθλητή λίγο, πάμε να γουστάρουμε λίγο, να φτιάχνουμε λίγο, τριφτούμε. Έκλεψαν γκολ, κατάπιαν πέναλτι όπως μας είπες και εσύ. Κατάπιαν, ναι, σίγουρα. Οι διαιτητές στις δύο επίμαχες φάσεις, το γκολ και το πέναλτι του Χασάν έπαιξαν ξερό ΠΑΟΚ. Σφαγή. Χαλαρό μάτς. Χαλαρό μάτς. Τώρα, άιντε. Που αντιμετώπισε μια ομάδα που έπαιζε με το μαχαίρι στα δόντια για το εισιτήριο στο Champions League. Αλήθεια είναι αυτό. Εκτός ρυθμού και με το μυαλό στη Γουλφς, πήγαιναν στο Ρελαντί και, προδόθηκαν στο 90. Και αυτό είναι αλήθεια, αλλά ναι. Προσέχατε. Δεν ήμασταν ο εαυτός μας, λέει ο Μάρτινς. Λίγο θα μας πούνε ότι μας το δώσαν κιόλα στο μάτσο. Καλές σχέσεις του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Όχι, αλλά θα δεις το επόμενο που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Ποιον παίζει? Μετά με την. Μετά με το, θα παίξει πρώτα ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ναι. Και μετά το επόμενο θα παίξει Ολυμπιακός ΑΕΚ. Εντάξει, εκεί και οι δύο θα είναι. Ναι, ναι, καλά. Θα παίζει Ολυμπιακός με τα τρίτα. Σου πω, θα δεις. Και η ΑΕΚ θα παίζει με τα τρίτα. Και θα παίζει εσύ με τον Άρη που θα παίζει το τελευταίο μάτι της χρονιάς με φετφατζίδι και με στα κόκκινα. Εκεί θα δείτε. Δοντιά, άστο. Εκεί θα δείτε. Φετφατζίδι δεν θα παίξει το μάτι με τον Άρη. Γιατί να παίξει. Παντρεύεται την προηγούμενη μέρα. Δεν θα παίξει. Θα παίξει να κάνει και ένα γαμήλιο πάρτι. Όχι. Κοίτα τι τυχαίρι που είστε, ρε φίλε. Κοίτα τι τυχαίρι. Ας μην έβαζε εκείνη την μέρα το γάμο. Δεν φταίμε εμείς κάτι. Αυτοί οι Άραβες μας τα χαλάσαν. Να σου πω. Άμα. Εγώ λέω, θα έπαιρνα και χ με τον Παναθηναϊκό κάτω. Και δεν θα έχανα τέτοιο από την ΑΕΚ έτσι όπως έχασα εδώ μέσα. Πάμε λοιπόν σε υποθέσεις. Ναι. Σαν το Willy τώρα. Ναι. Και αν λοιπόν η απόφαση ναι. Είχε βγει του Κάσε δύο εβδομάδες πριν, ναι. Και εγώ θα νικούσα τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, θα νικούσα και τον Όφη του Ηράκλειο. Δεν θα του νικούσα αυτού, είπαμε, αφού έχασα από τον Άρη. Τελείωσε η χρονιά εκεί. Καλά. Εντάξει. Δεν υπάρχει από τότε. Καλά. Παίζει με Ίγκασον και με Ίγκασον και με τέσσερα εκεί ξαλάξει τα Μιχάη και το Μιχαηλίδη, ρε φίλε. Μιχάη μια χαρά. Και ο Μιχαηλίδης την κολάρα την έβαλε προχθές στο Ηράκλειο. Ο Μιχάη ήρθε στον ΠΑΟΚ ως ένας από τους κορυφαίους νεαρούς παίκτες στη θέση του στη χώρα. Φυσικά. Δεν ήρθε ως τυχαίος παίκτης. Εννοείται. Και τον, άσχετα που εξελίχθηκε μετά και δεν έπαιζε. Όπως επίσης. Θα έρθει η ώρα του. Εγώ δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι όλος ο ΠΑΟΚ από τη μέρα που ξεκίνησε να παίζει πάλι είναι ο στόχος. Πες μου εσύ το αντίθετο. Άμα δεν υπήρχε ο στόχο, εγώ πιστεύω δεν θα πρέπει πόντο δεν θα έπαιρνες. Καλός είναι ο στόχο. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ χωρίς στόχο. Και δεν παίζει αυτός ο παίκτης όλη χρονιά. Τέλος πάντων. Α, μια λεπτομέρεια τώρα που ναι. Θυμήθηκα για το μάτς χθες, μια που είμαστε και στον κόκκινο πρωταθλητή και με ναι. Έκανε εντύπωση, γιατί είμαι και εγώ της λεπτομέρειας σε κάποια πράγματα. Έβλεπα το παιχνίδι. Ναι. Και είδα και το ημίχρονο. Είχα εικόνα και από το ημίχρονο. Αυτό τι σημαίνει? Ρε παιδί μου, είχα έβλεπες εικόνα. Έβλεπες και τι γινόταν δηλαδή στο γήπεδο. Στο ημίχρονο, ναι. Πώς, α, ναι. Αγαπητοί φίλοι συνδρομητές. Ναι. Μην το επεκτείνω. Ναι, ναι, φίλες και φίλοι συνδρομητές. Ξέρεις τι με έκανε εντύπωση? Ναι. Ότι στο ημίχρονο
ποτίστηκε το γήπεδο το μισό. Ποτίστηκε το γήπεδο. Αυτό γίνεται συχνά στα γήπεδα. Τι λες, αυτό γίνεται συχνά. Τι λες, ρε, όχι, άσχετε. Γίνεται συχνά κόλπο για την αντιπάλη ομάδα, αυτό εννοώ. Α. Ναι, γίνεται συχνά αυτό. Ξέρω. Ναι, ποτίστηκε το γήπεδο που θα έπαιζε ο Ολυμπιακός εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Μπράβο τους. Αν το κάνουν και σε άλλες περιπτώσεις, μπράβο τους. Το κάνουν και με την ΑΕΚ. Εντάξει. Το κάνουν και με τον Εθνικό. Τέλειωσε με τον κόκκινο προσπαθή. Δεν ποτίστηκε. Άμα παίζει με τον Χασάν, το δώσει και να το ποτίσει στο γήπεδο. Ποιο Χασάν τώρα. Γιόβζιακ. Γιόσβιακ. Χαμό. Γιόσβιακ χαμό. Αυτό το λένε χαμό. Όχι. Όπω αναφέρει στα Μωμέ, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν από United και Southampton έω Augsburg. Θα το πει. Ναι, Κλάιμαϊν. Αλλά και Άντελεχτ Μπλάκμπερν αγρίεψαν η Λίγκη 3-0 την Everton με κορυφαίο ποντένσε. Όντω. Πόσο έχει μικρύνει η Μάντσεστερ, ένα κυνηγάει ίδιο παίχτη που κυνηγάει και η Augsburg. Αυτέ οι δύο λέξει μαζί, μικρύνει και Μάντσεστερ. Ιδονή. Ναι, για βες. Λοιπόν, Γαύρος. Γαύρος. Το καρέ που σκοτώνει. Σλούκας, Σπανούλης, Χάρισον και Μακκίσικ. Αυτοί στο Γαύρο με αυτό ασχολούνται. Τα υπερόπλα του νέου θρύλου στην περιφέρεια απειλούν από παντού. Ποια περιφέρεια, Μακεδονία, Στράγγι. Πώς η μαύρη τρύπα επί εποχής Μπλατ γίνεται το μεγάλο πλεονέκτημα των ερυθρόλευκων. Κάτσε, για το μάτσο του ποδοσφαίρου δεν λέει τίποτα. Έλα μωρέ τώρα. Έλα μωρέ τώρα. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα. Πώς δεν γράφει 45 έχω. Ρε, δεν έχει ούτε το αποτέλεσμα. Εντάξει. Περίμενε. Πώς είναι προχθεσινό αυτό. Όχι. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020. Δεν το βλέπω εγώ, αλλά εντάξει. Απίστευτο είναι. ΑΕΛ κατά Γκαγκάτσι και Κυριάκου, ναι. Λόγω Ξάνθης. Βάιος Μπαλάφας το ετοιμάζει εξυγίανση από τον τελειωμένο Περέιρα, σκάνδαλο με παράνομους πίνακες διαιτητών. Πικρό φινάλε για το βόλεϊ ανδρών. Καλά, αυτό UEFA που... UEFA Πόντιος Πιλάτος, UEFA που δεν αρνείται την ευθύνη, ναι, για την επιλογή του νέου αρχιδητή. Για το μάτς ποδοσφαίρου δεν λέει ούτε καν το σκορ. Πριν πάμε στο φίλο τον εξαγρωμένο Ολυμπιακό που περιμένει. Αγαπώ Γαύρο. Αγαπώ Γαύρο. Είναι απίστευτο, είτε σαγανάκι, είτε τη γανιτό. Είναι απίστευτο εσείς στο Ολυμπιακό στο βόλεϊ να πηγαίνετε να χάνετε πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έπαιζε απλά με ψυχή και πάθος. Δηλαδή, φίλε, δεν είναι δυνατόν να χάνεις έτσι με κατεβασμένα χέρια. Τέλος πάντων, κορονοϊός θα πει κάποιος. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Πάμε. Καλημέρα. 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 Χαίρετε. Καλημέρα σας. Μ' ακούτε? Πολύ, ναι, καλά, πολύ καλά. Ναι, θέλω να ρωτήσω ένα μάτς μόνο. Α. Τη Φιωρεντίνα με τη Βερόνα, πόσο βγήκε? 1-1 ήρθε στο τέλος, η Φιωρεντίνα εσοφάρισε. Ναι. Στο 90. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Καλημέρα, πληρωθήκατε. Μα μας φέρνει κανένα ντόνατς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πληρωθήκατε με αυτό το χ. Ναι, αυτό περίμενα. Μπράβο, φίλε μου. Χαιρόμαστε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Και εγώ γκολ το είχα. Αλλά είχα και τη Λέτσε. Εγώ είχα γκολ. Τη Λάτσε με τη Σασουόλο. Καλά τη Λάτσε. Αδιάφορα. Άμα κερδίσει όμως τη Ρώμα, θα λέτε εσπαστάει. Η Ρώμα, ρε φίλε, θα κερδίσει. Την πιτσαρία. Τυχαίος παραλληλισμός. Η Βρώμα, όχι τη Ρώμα. Η Βρώμα. Ακούει τώρα ο Δαναξής τώρα. Αν ακούει τώρα ο Δαναξής, εγώ θα πέσω από τα σύννεφα. Δηλαδή. Αν ακούει ο Δαναξής τώρα, σου κάνω τραπέζι. Κι άλλος, φίλος, πάρ' τον τηλέφωνο τώρα, Δαναξής. Θα πάρει τηλέφωνο, κάτσε τώρα να μας ρωτήσουν για την Κόλο Κόλο και για τη Φλαμέγκο. Για την Κόλο Κόλο είναι η ειδικότητά μου. Ναι, καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Παπαδό. Έλα. Έχω μιλήσει παλιότερα χρόνια να μιλήσουμε. Εγώ δεν πάω στον πολύ γύρω. Κάποιε σεζόν, εξυβρίσει, τέλο πάντων, καταλαβαίνω. Ναι, εξυβρίσει, Υπόπη, ο Γιάννη. Απολυμμένη πέτρα εκεί πέρα, ναι. Για πες. Δηλαδή, όταν πήγαν, δεν ήξερα ότι ο Πολύγυρο είναι πρωτεύουσα τη Χαλκιδική και νόμιζα ότι θα υπάρχει θάλασσα δίπλα. Τέλο πάντων, ανέλαβα τον Καζόν, δηλαδή πήγαμε 100 δραχμές στην τσέπη τώρα, σου μιλάω. Πέφτω σε γάμο. Πολύγυρο, γάμο. Ναι. Και ήμουν βοηθός, ρε παιδιά, λέω, δεν είμαι σερβιτόρος, ναι μεν ήμουν, αλλά δεν, πτέρυγα τώρα 400 άτομα. Πτέρυγα το, εγώ και ο σερβιτόρος. Να έχεις να σερβίσεις 400 άτομα. Και λέει, εσύ θα κουβαλάς, εγώ θα ξεβολώ, δεν είσαι σερβιτόρος σήμερα. Ναι. Απλά, δηλαδή υπόκειται, δηλαδή με έβγαλε κάρτα, τέλος πάντων μου λέει μην αγχώνεσαι, από αύριο λέει θα εμείς τα πράγματα, λέει θα σε βάλω στον καζόν. Θα σε βάλω στον καζόν. Ακόμα,
κρατάμε τις καλύτερες μας επαφές, ας πούμε, ναι. Και εγώ τον Πολύγερο τον αγαπώ θέλω ακόμα. Να πω, ναι. χάρηκα πάρα πολύ που κερδίσαμε αυτούς που θέλουν σε αυτούς τους 100 χρόνια πιο Έλληνες από εμάς. Δεν είναι δικό μου. Ναι. Το δανείστηκα. Ναι, ναι. Χάρηκα επίσης γιατί, δηλαδή αν ήμουν εκδότης εφημερίδου Ελλάδος, θα έγραφα μόνο εμείς. Έτσι μου ήρθα από χθες το βράδυ. Για το ID το λες, ναι. Ναι, ναι. Και ας είμαι 17 πόντους, ό,τι θέλανε το κάνανε, το καταστρέψανε, το κατέστρεψε η απόφαση του ΚΑΣ, γιατί τώρα πρέπει να βρουν από τώρα πρέπει το νομικό τμήμα του ΠΑΟΚ που είναι 50% κάτω από το νομικό τμήμα του Ολυμπιακού, ακόμα με Μπαλτάκους και με Σαμίδες. Χρόνια πίσω, ναι, ναι, έτσι. Μα το είπε ο ίδιος ο Μπαλτάκος, το παιδί μου, λέει, παιδιά, λέει, πρέπει να δουλέψετε σκληρά, να δουλέψετε, γιατί υπάρχει σαν κι αυτός στη συγκεκριμένη υπόθεση. Με έκανε εντύπωση την Παρασκευή που βγήκε η απόφαση του ΚΑΣ, μετά από μισή ώρα διαβάζω. Ο Ολυμπιακός προσφεύγει, ξέρω εγώ, για την έδρα του τελικού, για τη Ριζούπολη. Δηλαδή, κατευθείαν αντιπερισπασμός εκεί να το κουκουλώσουν, να το πάνε. Λύση μου αυτή την απορία. Πίστευτε. Γιατί το ΑΕΚ ΠΑΟΚ να γίνει στο ΆΚΑ και το ΑΕΚ Ολυμπιακός, επειδή εντάξει, όλοι ξέρουν, όσοι είναι παλιοπαδοί, ας πούμε, ναι, ότι εκείνη η περιοχή είναι και την Όμαυρη. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και τι σχέση έχει, τόση αργιανή, θα γίνει το παιχνίδι. Τόση Αριανή έχει στη Ριζούπολη. Να μην δεν γίνει στο άλλο. Τρένο πάει ασταμάτητο τώρα. Τέσσερις επιθετικούς έχει. Έλατε. Γιατί. Γιατί να μην γίνει στο άκα. Σωστό. Σωστό. Γιατί αισθάνομαι πρόεδρο σφαγμένο. 240 με τρίτη φουσκωμένη. Σωστό. Για το άκα βέβαια. Ρε παιδιά, δηλαδή είναι δυνατόν η Ριζούπολη, όσο και κάθε οριστικό χώρο να έχει... Είναι χιτρινό μάλλον. Είναι και μικρό γήπεδο. Όχι, εννοώ γενικά ρε παιδί μου, δηλαδή γιατί να έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός να παίξει στο ΆΚΑ. Γιατί έχει πρόβλημα με όλα ο Ολυμπιακός γιατί όταν γουστάρει. Γιατί δεν είναι έδρα ρε παιδί μου, δεν θα πάει να παίξει, κοίταξε, αν λέγανε να παίξει το παλιό στον Νίκος Γκούμας, ναι, θα έλεγα και Γκούμας, εγώ εντάξει πάρα παίξω στον έδρα ΆΕΚ, αλλά στο ΆΚΑ το θεωρείς έδρα ΆΕΚ. Έλατε. Και χωρίς κόσμο κιόλας. Πήρε, παιδί, που πήγαινε Καρεσκάκη, λεωφόρο. Τρεις και λίγο. Το τρεις και λίγο πόσο είναι. Έχει παίξει 19 τελικούς και έχει παίξει ουσιαστικά 16 κάτω. 3,2 ας πούμε. Ένα Καφτατζόγλιο, ένα Τούμπα. Τι να πω ρε φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή σου πια. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Είναι σε καταλήπη. Ναι, ναι. Πάει κουμπούλα. Μιας και το ζήτησε. Μια και το ναι, ζήτησε. Μιας και το ζήτησε. Αίτητος μόνο ο ΠΑΟΚ λέει έτσι, Μέτροσπορ. Ρε, φίλε, έτσι. Τα λέει παραπέντε, τα λέει Μέτροσπορ και πέντε, κατάλαβες. Τώρα μπροστά είμαστε, τέλος πάντων. Οι περσινοί ταμπλού είχε εμφανίστηκαν στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, ταπείνωσαν τον Ολυμπιακό, το αφαίρεσαν το αίτητο και έκαναν το απόλυτο και έγιναν το απόλυτο φαβορί για τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στα προημιτελικά. Ποια προημιτελικά. Πρέπει να κάνω zoom. Πρέπει να αρχίσω να κάνω κατευθείαν. Θα παίξουμε με την Τότεναμ για το. Ναι. Γεφυρώνει το χάσμα σε εξέλιξη επαφές ΠΑΕ Άρης με τους πρώην ποδοσφαιριστές. Η αρχή έγινε με ούμπιδες, πορτίγια, για τους οποίους υπάρχουν αμετάκλητες αποφάσεις σε καλό δρόμο και με συστών. Ανέβασε και το πορτίγια δεν σου θυμίζει είδος σάντουιτς, τορτίγια. Ναι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι το πορτίγια μια παραλλαγή της τορτίγιας. Με πόρκ. Πορτίγια. Πορτίγια. Και προκτίγια. Πότε πήγε 7.30. Ναι, πάμε στο διάλειμμα. Πότε πήγε 7.30 τώρα. Πάμε στο διάλειμμα να επανέλθουμε μετά με ζώδια, ανέκδοτα, καιρό και κάποιες άλλες ειδησούλες. Επανερχόμαστε σε δύο λεπτάκια. Εγώ θέλω να ρωτήσω από το πρωί που ξέρω εγώ. Τι εννοεί, ξέρω εγώ. Σαν το άλλο το χρόνια πολλά και καλά. Ναι, δεν το εννοώ και πολύ. Να πω χρόνια πολλά στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος Παναγιώτης κάνει το πρωτότυπο αυτό που σου είπα ότι ήμουν χθες σε ένα πάρτι στη Σύνδο. Πάρτι στη Σύνδο.
Καλά, το προσπερνάμε αυτό. Εντάξει, έχουν απλέ εκεί πέρα αυτοί. Εκτό από τα γιγαντία κουνούπια που είχε. Πώ το πάρτι του διοργανώσαν κουνούπια και καλέσαν μπορεί, κόσμο μπορεί, για να τσιμπήσουν. Μαζεύτηκε όλη η Σύνδος. Είχε και τουλάχιστον 15 άτομα. Ο Παναγιώτης είναι από αυτού του ανθρώπου που επειδή έχει πολλού φίλου και πολλέ παρέ, κάνει 15 πάρτι και τα γενέθλιά του κρατάνε καμιά 2 εβδομάδε. Δηλαδή τα γενέθλιά του ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι. Και τώρα τα γιόρτασε τώρα την Κυριακή. Και το λέω, ωραίο, πρωτότυπο. Ωραίο. Ναι. Πώς δεν τα γιόρτασε, σαν τις Βασιλόπιτες ναι. που κόβουν Βασιλόπιτα το Φεβρουάριο. Ειδικά σε κάτι τμήματα, handball, πόλο και τέτοια ναι. που κόβουν μέχρι και Απρίλιο. Και έρχεται το Πάσχα και κόβουν τσουρέκι. Δεν κόβουν Βασιλόπιτα, με αυγό. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα, ολοκληρώσαμε. Ριζοσπάστη να πω ότι επειδή μπήκα, κάτσε να κάνω άλλο ένα refresh. Δεν υπάρχει ριζοσπάστη. Ναι, τελευταίο φύλλο Σάββατο Κυριακή. Το 1300, όχι, κάτσε μην κάνω, μην γίνω λαφούζος κι εγώ, τυχαία επιλογή ονόματος, 13.540. Πρόσεχε, δεν έχουμε άλλα. Λοιπόν, θες να πάμε να δούμε ζώδια, εντάχει. Ναι, με ενδιαφέρει ζώδια. Αυτή την εβδομάδα πάρα πολύ, ναι, είναι ναι, σημαντικό. Ναι, ναι. Μένα ψιλοβγήκανε, να σου πω την ναι. αλήθεια. Ναι, ναι. Ωραία. Καλά πάει, καλά πάει. Καλά πάει. Λίγο, άσε, ας μην εξηγηθώ, φίλε, χθεί. Θα εξηγηθεί. Φίλε... Θα πούμε και τι φάγαμε το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Και θα σου πω και, κοίτα, το ύφος του. Θα σου πω και για το Σάββατο το πρωί αυτό που σου είπα. Που έκανα το Σάββατο το. Μέχρι Σάββατο σε με την εστίαση που είπαμε. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε θα είμαι γρήγορο. Φίλε, χθεί λέει τα θέματα που αφορούν παιδιά αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες ευνοούνται. Εμένα διαβάζει τώρα. Ναι. ναι. Αφού η τύχη είναι με το μέρος σου. Παιδιά. Τι κάνω, παιδιά. Γενικά πες δεν θέλω να χαλάσω το σώμα μου. Πρώτο ναι, πόλο. Ναι. Μια εγκυμοσύνη μια... τώρα θα ήταν ό,τι ναι, χειρότερο. Νοήτε, νοήτε. Δηλαδή, ό,τι δουλειά και ό,τι υδρώτα χύνω στο ΠΑΚ Ολυμπιάδα που θα πάω σήμερα. Θα πάω. Αυτές οι επιλογές θα πάω, στο λέω. Θα πάω. Ναι. Θα πάω ΠΑΚ ναι. Ολυμπιάδα και με την καφεδάρα. Έχω γιατρό το πρωί. Το απόγευμα θα πάω στο ΠΑΚ. Ω, πλήρες πρόγραμμα. Πού ναι. θα κοιμηθεί. Θα κοιμηθώ τώρα ένα-δύο ώρα. Προλαβαίνω πριν τον γιατρό. 12 η ώρα. 12 η ώρα. Και το απόγευμα θα πάω ΠΑΚ Ολυμπιάδα, φίλε, να γυμναστώ. Πού είναι. Θα πάω. Λες να αγοράσεις κινητό, να μετεντώσει ο μαύρο. Ο μαύρο. Ο μαύρο. Ο μαύρο Κωστάκης, θα έλεγα. Τι να πω, Κώστας Μαυράκης. Ό,τι να είναι. Εν τω μεταξύ είναι. Παραμένει κριτικός. Είναι τόσο αστείοι και οι δύο, και ο Μάμαλης και ο Μαυράκης, που ανεβάσαν βίντεο, ρε φίλε, από τις μπασκέτες αυτές που βγαίνουν οι μπάλες και βαρά συνέχεια. Α, ναι, ναι, ναι. Και γράψαν δεν σταματάμε την προπόνηση ποτέ. Κάναν ζέσταμα εκεί μέσα και μετά πήγαν και βαρούσαν. Μαυράκης και Μάμαλης. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Άκουσα που θέλατε να πείτε για τα ζώδια και λέω είναι η κατάλληλη στιγμή. Εννοείται. Ρε φίλε, ποια ζώδια στην εκπομπή, ποια είμαστε δηλαδή τώρα. Τι, η Λίτσα Πατέρα. Η Λίτσα Πατέρα. Τιμής Ένεκεν που έφυγε είναι από τη ζωή ο Πίτ Παπαδάκος. Σωστό. Έχουν γίνει πράγματα και θαύματα, Λοιπόν, τι ωραία που είναι η ελληνική τηλεόραση, ρε φίλε. Πολύ. Δηλαδή να τις έχεις, να έχεις τα τρία κανάλια, να κοιτάς και να λες τώρα. Αυτοί κοιτάνε το ίδιο πράγμα με μένα. Και κάνεις εσύ το διαιτητή. Και λες καλά, ρε φίλε. Το γκολ της ψάρδης γιατί ακυρώνεται. Ακούμπησε σε μια τρίχα χεριού. Ναι. Είναι ανθρώπινο λάθος, θα με πούνε. Νυχτωμένοι είστε, σε άλλους, σε μένα όχι. Λοιπόν, το... Εκείνο που γελάω είναι στο Μέγκα βλέπουν ναι. πέναλτι στο Χασάν. Ναι. Εννοείται ναι. ότι στο Open δεν βλέπουν πέναλτι στο Χασάν. Ναι, εννοείται. ναι. Και τα Νάμπελ πάει μετά. Ποια φάση είναι αυτή που βλέπουν το Open βλέπει άλλο από εδώ, το Μέγκα ναι. βλέπει άλλο από εκεί. Δηλαδή, τι να πω ρε φίλε, τα ματάκια μου... Αυτά που βλέπουνε και αυτά που ακούω, ρε Σικάκο, δεν είναι δυνατό, ρε φίλε. Να είναι το γκολ το δεύτερο της ΑΕΚ άκυρο. Πρόσεξε. Γιατί λέει, να λέει, εδώ τον τραβάει. Δεν είδα καθόλου φάσεις από το μάτς του Παναθηναϊκού. Ήταν λίγο ριακό. Όταν τα χέρια στις φανέλες, είναι. Αφού είναι άκυρο το γκολ του, το πώς το λένε, το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, είναι πέναλτι κύριε Κάκο. Το σμπρόξιμο και κράτημα. Τα γκολ της ΑΕΚ για τον Κάκο μετράνε μόνο κόντρα στον Άρη και τη Λάρισα. Συνήθως λοιπόν, έτσι γίνεται. Αλλά και οι άλλοι ήταν άμπελοι. Αφού ρε φίλε είναι ξέρω εγώ πέναλτι του Χασάν. Έτσι.
Άρα και το άλλο είναι άκυρο τον κόλλα με τη ΣΑΚ. Θέλω να πω ότι βλέπει δύο κανάλια, δύο διαφορετικά πράγματα. Καλά, η τρίτη είναι άστος, κοιμούνται στο δικό της τον ύπνο. Η ΕΡΤ είναι η τρίτη. Και ο Βαρούχας είναι η ΕΡΤ 3, η ΕΡΤ 1 είναι η τρίτη. Εντάξει, πάντα εγώ προσωπικά κρίνω αυτό που βλέπω. Έτσι. Και δόξα τω Θεώ, η τηλεόραση σήμερα έχει ανοίξει πάρα πολύ. Βλέπουμε ξένα πρωταθλήματα, πώς σκέφτονται, πώς λειτουργούν οι διαιτητές στο υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, και πάντα με αυτό που μου έχουν μάθει στα προηγμένα κράτη και κυρίως στην Αγγλία, και κρίνω εδώ. Δεν μπορείς να λες ότι είναι άκυρο, ρε φίλε, τον κόλ της ΑΕΚ το δεύτερο, επειδή ακούμπησε την τρίχα της φανέλας. Ή τον κόλ της Ξάνθης, γιατί τα κυρώνεις, ρε. Ή ο άλλος που πάλι με την Ξάνθη, θα το πούμε. Γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα κόμπλεξ όταν γίνονται λάθη, ανεξαρτήτου ποια ομάδα παίζει. Όπως σας είπα και για τον γκολ του Παναθηναϊκού που ακύρωσε του Καπετζή με τον Άρη. Ναι. Και τι έδωσε, ρε φίλε. Σε παρακαλώ τώρα. Αριανός, θα το κοροϊδεύεις εμένα. Τουλάχιστον εμένα προσωπικά, και μιλάω με εγωισμό, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι, πώς να σας το πω, ρε παιδιά, δεν πιστεύω ότι είναι ανθρώπινα λάθη. Γιατί στην ηλικία που έχω φτάσει, δεν πιστεύω στην Ελλάδα ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Θεωρείς ότι χειροτερεύει η διαιτησία, η ελληνική? Η ελληνική διαιτησία δεν μπορεί να σφυρίξει, γιατί φοβάται το χαντάκι. Σου το είπα πολλές φορές. Ναι, εντάξει, ανεξαρτήτως. Το χαντάκι από τον κόκκινο. Γιατί έφυγε από τα πράγματα. Παλιά λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι είναι καλή η ελληνική διαιτησία. Λοιπόν, τώρα εγώ βλέπω ότι δεν είναι καν καλή η ελληνική διαιτησία. Ποτέ η ελληνική διαιτησία δεν ήταν καλή. Ποτέ. Ποτέ πάντα ήταν με τον ισχυρό, και αν κάποιοι το θεωρούν δεδομένο, εντάξει. Λοιπόν, και η Real Madrid της αδικήθηκε. Ναι. Η Μπαρτσελόνα αδικήθηκε. Μία στα δέκα. Να αδικηθούν και ο Ολυμπιακός μία στα δέκα. Και προσέξτε, δεν θα αδικηθεί στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής με μία μικρή ομάδα, σε ένα παιχνίδι που δεν αλλάζουν οι βαθμολογίες ούτε για τον μικρό ούτε για τον μεγάλο, και είναι το παιχνίδι της χαράς. Θα να αδικηθεί σε παιχνίδι στόχου. Έτσι. Ναι. Εκεί να γίνει το ανθρώπινο λάθος για αυτούς και για την ισχυρή ομάδα έναντι της μικρής. Σε παιχνίδι στόχου. Σας το είπα. Βάλτε το Άρη Σάικ με τον ξένο διαιτητή, αυτόν που έπαιξε το Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης, πώς φυρίζει τα τρία πεσήματα των παικτών της ΑΕΚ. Και πείτε μου εσείς με Έλληνα διαιτητή, αν θα πήγαιναν τρεις οι Έλληνες στο ΒΑΡ. Εγώ πάνω σε αυτό που λες, Θανάση... Αν θα καλούσαν αυτοί του ΒΑΡ τον άλλον να τα δει. Τώρα που είπε ΣΑΕΚ, Θανάση, εγώ είδα πολλοί διαμαρτυρήθηκαν του Παναθηναϊκού για τις κλωτσιές που ρίχνει η ΑΕΚ. Τώρα τις θυμηθήκαμε τις κλωτσιές που ρίχνει η ΑΕΚ. Όταν ο Άρης γκρινιάζει όλοι το τέτοιο ότι δεν σφυρίζεται τίποτα, τώρα θυμηθήκαν του Παναθηναϊκού να γκρινιάξουν. Εμείς αγόρι μου στην επικοινωνία δεν υπάρχουν. Χτες κόντεψα, ας πούμε, να μην κοιμηθώ το βράδυ. Λέω, ρε, κάπου έπαιζε η ομάδα μου. Εκεί στο όπεν θα το δω, το κόλλι δεν θα το δω. Το είδα 1:13, ήταν 1:12, ήταν. Λέω, τώρα μπορώ να παρακινηθώ, εντάξει. Αφού δεν βγήκε και τίποτα offside, τίποτα τέτοιο, καλά ήταν. Όχι, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτά με κάναν εντύπωση. Το ότι ο ένας σε πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί. Α, γέλασα και με τον Κούγια. Εντάξει, έτσι για να... για αυτά με τα του κας, μας, τας κας. Γιατί, ρε φίλε, τι ξέρουν, λέει, αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν, λέει. Δηλαδή τώρα σε δικάζει η Ευρώπη, ας πούμε. Κοιτάει κάποια πράγματα η Ευρώπη. Και παίρνει αυτή την απόφαση. Και μόνο που δεν τη σέβεσαι, δείχνει πόσο Έλληνας είσαι, για να μην πω την άλλη, πώς το λένε, την άλλη λέξη. Σωστό. Δεν τη σέβεσαι. Έτσι δεν είναι? Πόσο Έλληνας πρέπει να είσαι. Και δείχνει ότι διαλέγεις και μεριά. Διαλέγεις και μεριά. Εννοείται. Ο άνθρωπος τη Δευτέρα είναι έτσι και την Τρίτη είναι κοκορέτσι. Αλλά τους κρατάει όλους στα χέρια. Μα όλους. Είναι δηλαδή, πώς να το πω, τόσα χρόνια ξέρει τη βρωμιά όλων. Μα όλων. Και παίζει τα παιχνιδάκια του. Και εντάξει. Μια ωραία εκπομπή. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Εύχομαι όλη μέρα να είναι έτσι, να μην βγει ο ήλιος, γιατί μας καίει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Πλάκα, πλάκα, έχει μια συννεφιά τώρα που βλέπω. Την έχει. Λοιπόν, με τους εχθείς. Ναι, να ολοκληρώσουμε. Ναι. Αν είσαι ελεύθερος, μπορείς να μένεις αμέτρητες κατακτήσεις και θαυμαστές και τα φλερτ που έχεις σταματήσει σήμερα. Γιατί γελάς, ρε. Γελάει αυτός. Μια καυτή, αλλά και τρυφερή γνωριμία έρχεται. Θα φας μια καυτή. Όλη δικιά σου. Αν είσαι δεσμευμένο, εντάξει, τρυφερή. Στον τομέα της εργασίας είσαι έξι αγάπητος. Δεν μπορώ να σημαίνει τι χαζό, γίνεται. Εντελώς. Από μένα. Ναι. Από ποιον. Ή από τα παιδάκια. Για πες. Γεγονός που σταδιακά θα φέρει τους πάντες με τα νερά σου. Από τα παϊδάκια μπορεί. Οικονομικά ευνοείσαι και από στα τυχερά παιχνίδια σήμερα. Οπα! Αρκεί να αποφύγεις το ρίσκο. Έλα, ρε. Παίξεις χαμηλές αποδόσεις. Χθες, ρε φίλε, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Όχι. Άντε πάλι, δηλαδή σήμερα πρέπει να πετάξω και ένα γρήγορο Σκορπιό. Ναι. Φίλε Σκορπιέ, με το σημερινό τρίγωνο. Βελτιώνεις επαφές με αδέρφια, συγγενείς και γείτονες. Πω, εμάς τέτοια μίζερα μας έχει. Κάνεις ευχάριστη μετακινήσεις και πετυχαίνεις στόχους που αρκετό καιρό τώρα σχεδίαζες. Επιπλέον πετυχαίνεις σπουδαίους στόχους με μεγαλεπίβολα όνειρα, ενδυναμώνεις κοινωνικές και φιλικές σχέσεις και γενικά μια θετικότητα και επικοδομική μέρα έφτασε για σένα και έτσι γίνεσαι ξανά αισιόδοξος, χαρούμενος, δημιουργικός και ανανεωμένος. Αν είσαι δεσμευμένος, αν είσαι ελεύθερος, έχεις την ευκαιρία να βρεις τον απόλυτο έρωτα μέσα από φλερτ, γνωριμίες, συναναστροφές και εξόδους. Μπορείς να βρεις το άλλο μισό λοιπόν. Γιατί απογοητεύτηκες. Αυτά τα πληθυντικοί είναι να είχαμε να λέγαμε. Καλά, ναι. Στην καριέρα, οι έξυπνες ιδέες σου, αλήθεια είναι αυτό, και το εύστραχο μυαλό σου, ακόμη πιο αλήθεια, σου δίνουν δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα και έχεις επιτυχία σε κάθε σου δραστηριότητα. Μάλιστα, αυτό είναι αλήθεια. Οικονομικά πρέπει να περιορίσεις τα απαραίτητα έξοδα. Αυτά και για τα ζώδια. Εγώ έχω να πω ότι έχεις ανέκδοτα. Τι. Δεν του άρεσε. Ανέκδοτα, όχι. Εσύ θα το δώσω. Ναι. Έχω ένα που λέει: παλιά με ένα ευρώ έπαιρνα τρία κρουασάν, δύο στυλό, 7 τσίχλες και δύο χυμούς. Μετά έβαλαν κάμερες. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πού είναι τώρα, πού το έχουν βάλει το. Μέχρι και τα κρούσματα από το εξωτερικό τα φέρνουμε. Δεν παράγει τίποτα αυτή η χώρα. Κάτσε. Λοιπόν. Πιάνω φιλίες με παιδάκια στη θάλασσα και μου δίνουν και φτεδάκια από τα τάπερ της μάνας τους. Έξυπνο. Αν και τα παιδάκια στη θάλασσα είναι το λιγότερο για... Ναι. Μήπως μπορείτε να με πληρώσετε γιατί πρέπει να κλείσω ταμείο. Όχι. Λοιπόν, έχω ανέκδοτο. Έχω ανέκδοτο. Το φοβόμουν. Λοιπόν, κάτσε ξαναβάλουμε μουσική. Αν και αυτή η μουσική δεν με τρελαίνει κιόλας. Λοιπόν, έχω δύο. Είναι ένας τύπος σε ένα μπαρ, ναι. Και πίνει, ρε παιδί μου, πίνει, ξέρω εγώ. Πάει τακτικά κάθε μέρα, πίνει, κάνει φασαρίες. Κάποια στιγμή ο μπάρμαν έχει αρχίσει και τα παίρνει και λέει, με αυτόν τον τύπο δεν γίνεται. Σε μια φάση εκεί που φεύγουν όλοι, το διώχνει ο μπάρμαν. Του λέει, άντε σήκω φύγε, να πούμε, έχεις γίνει τύφλα. Ας με ρε φιλαράκι, ξέρω εγώ, όχι, σήκω φύγε. Δεν σ' αντέχω άλλο, ξέρω εγώ, αρχίζει βρίζει ο μπάρμαν, τέτοια, φεύγει ο άλλος τρεκλίζοντας έτσι. Έτσι όπως φεύγει, πάει να περάσει στον δρόμο, έρχεται ένα αμάξι, τον ψιλοπατάει τέτοια, αλλά δεν τον κάνει μεγάλη ζημιά. Και του λέει, πού πας, άνθρωπε μου, καλά, δεν τρέπεσαι, δεν προσέχεις λίγο. Εντάξει, φιλαράκι, μην ανησυχείς, είμαι ο Χριστός. Δεν θα πάθω τίποτα. Τι λες ρε φίλε τώρα, άσε τα χαζά σου, ξέρω εγώ εδώ πέρα, πρόσεχε εδώ πέρα. Ρε φίλε, είμαι ο Χριστός, ξέρω εγώ, σου λέω, δεν με πιστεύεις. Όχι, ρε, δεν σε πιστεύω. Να, έλα, λέει, ακολούθησε με. Και λέει, πηγαίνω προς τον μπαρ, το βλέπει ο μπάρμαν, όχι πάλι εσύ Χριστέ μου. Καλό ήταν. Σήμερα ήσουν πολύ καλό στα ρίγοντα. Έχω κι άλλο ένα. Κι άλλο. Άλλο ένα. Λοιπόν. Σήμερα δηλαδή, μπορεί να είναι και η καλύτερη ανεκδοτική σου μέρα. Άμα γελάς τόσο. Έριξε ένα κονοφόρο χιλόπιτα σε ένα άλλο. Και εκείνο το απάντησε, μπα, σου κακοπεύκω. Δεν ξέρω γιατί μ' άρεσε και αυτό. Δεν ξέρω είναι γιατί. Είναι επειδή προσέχεις τις επαγγελματικές σχέσεις, αυτά που έλεγε το ζώδιο. Ναι. Αυτό με το Χριστέ μου από χθες γελάω. Αυτό ήταν πολύ καλό. Εντάξει, αυτό ήταν καλό. Λοιπόν, να πούμε για τον καιρό ότι δεν θα έχουμε τα 35 άρια, τα 33 άρια. Ιδίως σήμερα θα πάμε μέχρι 29-30. Άντε λίγο. Και αύριο πέφτει ακόμα λίγο η θερμοκρασία. Πάμε ανώτερη 28. Για βροχές δεν βλέπω τίποτα μέχρι και το Σάββατο που βλέπω τον καιρό τώρα. Και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν εκεί από 19-20 χαμηλότεροι
Μέχρι 30-31 το πολύ εκεί προς Πέμπτη Παρασκευή. Μάλιστα. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη μας. Οπότε καλά είμαστε, δεν θα έχουμε τι, κοινό το κάψον. Τι έφαγες Σαββατοκύριακο? Λοιπόν, δεν θα κάψω το θέμα που σου είπα για το Σάββατο το πρωί αυτό που έκανα. Θα το πούμε αύριο, ωραία. Γιατί θέλει έτσι λίγο ψιλοανάλυση και συζήτηση. Ναι. το Σάββατο λοιπόν, τι έφαγα? Το Σάββατο έφαγα σουπιές κρασάτες το μεσημέρι, ναι. Με χταποδάκι ξυδάτο. Και μύδια αχνιστά. Με λεμόνι στημένο επάνω, σούπερ. Σε ξέρω τα βέρνα μένεις. Και την Κυριακή από σπόντα βρέθηκα στο σπίτι το μεσημέρι. Και λέει μάνα, άντε κάτσε, λέει, να φάμε. Κάθομαι και εγώ, ρε παιδί, μάλλον είμαι στο δωμάτιο ακόμα. Και φωνάζει, άντε ελάτε. Στο παιδικό. Στο παιδικό, ναι. Στο που στο, πώς λέει, στο μπεμπέ. Λοιπόν, και φωνάζει. Άμα κάποιος παίρνεται πάνω στο πουφ, είναι πουφ. Και λέει, άντε ελάτε. Και πηγαίνω, φίλε, κάθομαι στο τραπέζι. Ναι. Και έχει μια πιατελάρα γύρω στα 8 μέτρα. Με τι? Με γύρω. Τι είπε? Και φτεδάκια, λουκάνικα, ψητά. Και μια πιατέλα δίπλα με πατάτες, λεμονάτες, φούρνο και τέτοια. Και μια αγκούρο ντομάτα με φετάρα. Πολύ καλά, διά... που κάνεις τη βουτιά, ρε παιδί μου, την παπάρα. Χώνεται όλο το ψωμί μέσα στο λάδι. Και το χέρι σου χώνεται. Και το χέρι και μέχρι τον αγκώνα μπαίνει το χέρι. Ναι. Φίλε, ήταν εκπληκτικό το Σαββατοκύριακο με διατροφικά. Και χτες το βράδυ έπεισα μια. Είναι και μια απορία μου τώρα αυτό. Θέλω να μου λύσει μια απορία πριν φύγω. Απορία reality. Απορία. Έφαγα. Έψησα μια σπανακοτυρόπιτα χτες το βράδυ. Έψησα. Ναι, έψησα. Πήρες μια έτοιμη, δηλαδή, και δεν έψησα. Πήρε μια έτοιμη. Δεν άνοιξα φίλο, ρε φίλε. Ξέρω εγώ. Όχι, ρε, έτοιμη. Ξέρω και την έψησα. Εκπληκτική. Ναι. Και έφαγα και ένα κομμάτι. Δηλαδή, φαντάσου η σπανακοτυρόπιτα που είχα, που έψησα, είχε. 6 κομμάτια. Φαντάσου 6. Μπομπάτσικα. Τετράγωνα. 6 νορμάλ σπανακοτυρόπιτες, ρε παιδί. Νορμάλ για μια οικογένεια. Ναι. Έφαγα χτες το βράδυ τις 2. Σπανακόπιτες από 6 κομμάτια. Ναι. Οι άλλοι δύο φίλοι μου φάγανε 3 κομμάτια σύνολο. 5 πάνω. Οι φίλοι σου που είναι και αθλητές. Όχι, όχι, αυτοί λείπουν ακόμα ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ, μην τους μελετάσεις. Τι έχεις παίξει εκεί πέρα. Και έχει μείνει ένα κομμάτι τώρα. Μεγάλο. Δεν έφερε να φάμε. Το έφαγα σήμερα το πρωί πριν έρθω. Και πριν έρθει κιόλα για να μην το δω. Και πω. Α, τι δράση εκεί. Δεν ξέρεις τι, βαριόμουν τώρα να βάλω αλουμινόχαρτο, να το λήξω, να το πάρω μαζί μου, να έρθω εδώ. Και το έφαγα εκεί όταν ξύπνησα το πρωί, παιδί μου. Το έφαγα. Πώς γίνεται να πεινάω τώρα σαν τρελός όμως. Σαν τρελός όμως. Γουργουρίζω εδώ και μισή ώρα. Γιατί ραδιοφωνικά για εμάς τώρα είναι μεσημέρι. Ούτε 2 ώρες. Θα μου πει. Ξέρεις τι, πλάκα. Τώρα ένα πιτόγυρο, δεν το τρώγεις τώρα. Μας δουλεύεις. Το μπέργκερ εκείνο που είπαμε το πρωί. Αφού ξεκινάμε με το τι φάγατε σήμερα. Είναι δυνατόν να μην πεινάμε. Πλάκα, έχει 2,5 ώρες που έφαγα τη σπανακοτυρόπιτα. Λογικό να πεινάω. Εσύ για πες, τι, πού κινήθηκες? Εγώ. Διατροφικά και διαστροφικά. Θα σου πω, επειδή πήγα μία βόλτα από το χωριό και μεσολάβησαν γιαγιάδες και το σκύλο εκεί που έκανε διακοπές. Ναι, έπλυνες και το αμάξι. Τι ωραία συνέφιασε τώρα, μακάρι να βρέξει. Πω, άσε τώρα, ξέρεις πώς το σκέφτομαι. Πώς το σκέφτομαι ότι έτυχε πάλι και ζήτησα και όλα. Λέω, μην βρέξεις, σε παρακαλώ δεν θα πολύ. Βρέξει, δεν θα μην. Ναι, όχι. Και μεσολάβησαν ψήσιμο σε ψισταριά με μπριζόλες, πανσέτες, κοτόπουλα και τέτοια το Σάββατο. Όχι, την Παρασκευή έγινε αυτό. Ναι. Το Σάββατο έφαγα παστίτσιο, γιατί παρέμεινα στο χωριό και γύρισα Σάββατο λίγο πριν την εκπομπή. Και Κυριακή έφαγα χθες λαζάνια με κιμά και εγώ παστίτσιο τα εκτιμώ. Φίλε, λαζάνια με κιμά, τι... Μάλλον... Τα λαζάνια είναι πολύ καλύτερα από το παστίτσιο. Πρέπει να το καταλάβετε. Το παστίτσιο είναι το πιο υπερεκτιμημένο μαζί με το μουσακά φαγητό στην Ελλάδα. Ακούσατε για άλλη μια φορά μια δήλωση του εντελώς άσχετου συναδέλφου μου που δεν ξέρω γιατί τον έχω απέναντί μου και δεν το έχω. Βασικά πρέπει να αρχίσω να φέρνω αντικείμενα εδώ μαζί μου. Ναι, μια σπανακόπιτα να φέρεις. Θα σου πετάξω το ταψί της σπανακόπιτας όμως. Ναι, φίλε, δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς έτσι για το παστίτσιο και για το μουσακά. Το παστίτσιο, ειδικά το παστίτσιο την επόμενη μέρα, δεν τρώγεται. Τα λαζάνια τρώγονται. Τα λαζάνια τρώγονται. Για να κόψεις παστίτσιο δεν τρώγεται την άλλη μέρα.
Για να κόψει το Βασίτσιο θέλει το Χατόρι Σάντο. Εντάξει, για να το κόψει. Θέλει κατάνα, με διπλή όψη ω τέτοιο. Θε τώρα να πούμε για τα μακαρόνια που κολλάνε μεταξύ του. Ενώ τα λαζάνια, επειδή είναι και επίπεδα και. Ξέρει ότι εγώ το παστίτσιο τη δεύτερη μέρα δεν το ζεσταίνω. Το τρώω. Το τρώω κρύο το παστίτσιο. Το κρύο το παστίτσιο, φίλε. Σαν πίτα γίνεται. Και δροσίζει. Σαν κυμαδόπιτα γίνεται. Μουσακά δεν τρώγεται κρύο. Αν και τον έχω φάει και μου αρέσει. Αλλά και το μουσακά. Το παστίτσιο όμως, φίλε, την άλλη μέρα είναι σούπερ. Να μην πούμε. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή με τα υπερεκτιμημένα φαγητά. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή να σε δέρνω όλη την εκπομπή. Δηλαδή, αυτά τζατζίκι, που θα λες. Να μιλάς εσύ και εγώ να είμαι εκεί δίπλα και να σε βαράω. Τζατζίκι, ας πούμε. Α, τι καλά. Τι είμαι, τουρίστας από την Αυστρία. Είμαι, θα κάνω τζατζίκι. Εκπληκτικό τζατζίκι. Έλα, κάνω εκπληκτικό τζατζίκι. Ποιο τρώει τζατζίκι πλέον στην Ελλάδα. Εκτός από τους Αθηνέζους που τρώνε στο πιτόγυρο τους τζατζίκι, από όλα τζατζίκι. Πας σε μια ψαροταβέρνα, ναι, στα κολοκυθάκια τα τηγανιτά που θα πάρεις. Αν δεν πάρεις είσαι βλάκας. Εντάξει, τζατζίκι. Είσαι βλάκας, ναι, μεγάλος. Αν και δοκιμάσεις τα μαγιονέζα. Δεν θα βάλεις τζατζίκι. Μαγιονέζα. Μουσταρδο μαγιονέζα. Περίμενε. Μαστούρο μαγιονέζα. Μουσταρδο μαγιονέζα με κολοκυθάκια τηγανιτά. Μια χαρά. Καλό σκαλί συνέχεια. Με πάπρικα. Τι λέει θέ μου. Τσατσαρέ, βοήθεια! Βοήθεια, ένας να με σώσει εδώ πέρα! Σε παρακαλώ, ένας να με σώσει εδώ πέρα. Περίμενε. Μιλάει για μαγιονέζα με κολοκυθάκια. Ναι. Φάει μαρμελάδα με αντσούκες, ρε. Πάπρικα με κολοκυθάκια τηγανιτά. Σε παρακαλώ. Είναι σαν να μου λες ότι παίρνει τα δόντια σου με υγρό πιάτον. Όπα, πάμε να φύγουμε. Πάμε, δεν σ' αντέχω. Πάμε να φύγουμε κι άλλο Αθηναϊκό. Τζατζίκι, τι θα γίνει. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Φευγάμε. Φευγάμε. Φακολουθεί Κωστή Τσατσαρόζου, μουσού αθλητή. Ναι, ελπίζω, ναι, ναι, να βάλει τα πράγματα εδώ στην τάξη. Έτσι, αθλητικός Λίμπερο 107,4. Ήταν, ναι, η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Με Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη. Και Κωνσταντίνο Τσίψιο. Θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί ακριβώς. Να είστε όλοι εδώ. Και γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.